Ναι, το άλλοι μου φύγανε. Ξέρω εγώ δεν θα έχουν καμιά ώρα. Εγώ που ήμουνα, που να ήμουνα το άλλοι μου, στους δρόμους γύριζα μέχρι να τελειώσουμε. Μπράβο σας, κυρία Ντένη μου, μπράβο σας. Μακάρι όλες οι μανάδες έτσι για τα παιδιά τους. Είναι που τους θέλω μαζί, αλλιώς θα σου έλεγα εγώ, όχι κρεβάτι. Ούτε πουφ δεν θα τους έδινα να βολέψουν τον ερωτά τους. Πάντως, τουφ 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 του, μια χαρά τα πάνε. Προσυπογράφω, αγόρι μου, και να μου το θυμηθείς, αυτοί θα γεράσουν μαζί. Να μην το τρέχουμε και τόσο πολύ. Να την ακούς την Ντένη, γιατί η Ντένη έχει ένστικτο. Και εδώ η ευτυχία βρωμάει σαν κουτσομούρα στην ψαραγορά. Μακάρι, κυρία Ντένη μου, μακάρι. Α, κυρία Ντένη, πρέπει να σας κλείσω, είσαι ανθρωπόμορφο. Ο Λάμπης, ποιος άλλος. Ναι, κυρία Ντένη μου, ακόμα εδώ τον έχω. Να ηρεμήσει, να το ξεπεράσει, να ξεκουμπιστεί. Να ησυχάσω, δεν μπορώ. Λοιπόν, κυρία Ντένη, καληνύχτα και κουράγιο. Ντόμπριχ Βίτσερ. Χαρασό. Καλησπέρα, Χρυσά μου. Καλησπέρα, κυρία Ντένη μου. Μαρούσκα, παιδί μου, σταμάτα να γλύφιζε, πήγαινε μέσα. Κυρία Ντένη μου, δεν πιστεύω να σας ανησύχησαν το τηλεφώνημα, Αλίμονο, Χρυσό μου, όταν με πήρες έκανα μανικιούρ. Στις 11 το βράδυ. Εφού το ξέρεις, δεν μπορώ να κοιμηθώ με μακριά νύχια. Σωστά. Λοιπόν, τι με ήθελες. Τι να σας στείλω, κυρία Ντένη μου, τι να σας στείλω. Δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Εγώ το γιο σας τον έχω εγκατεστημένο νικάρι κανονικά με στο σπίτι μου εδώ και μια εβδομάδα. Εσείς τη Μαρίνα την έχετε υιοθετήσει κανονικά. Και αυτός τα ίδια. Και χειρότερα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Πολλούνται υλικά λόγω κατεδαφίσεως. Μόνο έτσι περιγράφεται η κατάστασή του. Και η μικρή τα ίδια. Κυκλοφορεί συνέχεια εδώ μέσα αμίλητη. Σκουντουφλάει στα έπιπλα. Άσε που ξαφνικά πλαντάζει στο κλάμα. Άνευ λόγου. Άνευ λόγου. Λέμε τώρα. Και στο πλατό τα ίδια, μην νομίζετε. Το πώς βγαίνουν οι εκπομπές, κυρία Ντένη μου, ένας Θεός το ξέρει. Τι βλέπω, δεν τη βλέπω. Λες και κάνει πρωινάδικο η Παναγιωταρέα. Λες τώρα θα τον εδειρεί τον καλεσμένο. Αφήστε που δεν βάζει και μπουκιά στο στόμα της. Και εδώ μόνο νερό πίνει. Για να έχει να βγάζει κλάμα. Τζαμί μου το έχει κάνει το σπίτι μέσα στο ραμαζάνι, τόλε μου. Νερό και προσευχή. Και τι κάνει δηλαδή όλη μέρα. Τη Μαρίνα της σιωπής. Για νερό πάει, μην νομίζεις. Ο δικός μου τουλάχιστον τρώει τίποτα. Μπα, μου το παίζει και αυτός αγωνιστής του Ήρα. Τι σκατακαμίλες είναι και έχουν αποθεματικό, δεν καταλαβαίνω. Και τι κάνει, μπρετόλε μου. Γιατί έτσι μ' αρέσει, γκέγγε. Γκέγγε και δεν το συζητάω. Αλλά πες μου τι συμβαίνει. Μπουμπού, μη με πρίζεις. Σου είπα, δεν έχω τίποτα. Κάτι προβλήματα με τη σχολή. Τα παιδιά πάνε κατά διαόλου και όταν έρθει η επιτροπή από το Υπουργείο, όχι επιχορήγηση, το πάμε για κλείσιμο. Από ό,τι θυμάμαι, Χρυσό μου, η μόνη επιχορήγηση που παίρνεις είναι από το Υπουργείο της Μανούλας. Λοιπόν, λέγε. Σου είπα, δεν έχω τίποτα. Αλήθεια σου λέω. Και εγώ ξέρεις, είμαι ειλικρινής. Ναι, ίδιος ο πατέρας σου, ειλικρινής και ντροπαλός. Ήταν ντροπαλός ο παπάς. Στην αρχή τουλάχιστον, να φανταστείς, αν ο Μαρκοράς δεν ήταν τόσο ντροπαλός τα πρώτα χρόνια του γάμου μας, εσύ τώρα θα ήσουν 3 χρόνια μεγαλύτερος. Μπα. Βρε καλόστινα. Πού ήσουν, αμόρι, και είπαμε πέθανε και δεν μας ειδοποίησε. Απαξιό, Φλωρανς, απαξιό. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, αν θέλεις να μιλήσεις στη Μανούλα, ανάμεσα 7 και 10 και 25 θα είμαι στο σπίτι. Α του τα λέρ, Φλωρανς, α του τα λέρ. Στο καλό, και όταν μας ξανάρθεις να φέρεις και αγιασμό. Την άλλη φορά που ήρθες, τον έβαλα όλο και μου σώσε. Που να μη σώσεις. Και εσύ, ρε χαμένε. Δεν σου πω όταν μυρίζεις χείρα να ορμάς. Πάρτα μη στα χρωστάω. Αχριστέ! Γκασπαζά! Γκασπαζά, Βασίν! Βασίν, Βρυσόλ! Καλά, παιδί μου, μη φωνάζεις. Ακούσε με. Λες, κύριο Θεβά, ο Μαζονάκης. Κωνσταντίνε, αγόρι μου, ήρθες. Έλα, κάθισε, Χρυσό. Μου λέγε γρήγορα τι θες, γιατί βιάζομαι. Σε κάλεσε να φάμε μαζί. Θα έρθει σε λίγο και η φίλη μου, η Μάγκη Χαραλαμπίδου. Μα είπες ότι είναι επίγον. Αυτό εννοούσα, να μην κρυώσει το φαγητό. Μπουμπού καληνύχτα. Τώρα που είπες μπουμπού καληνύχτα, αλήθεια, η Μαρίνα τι κάνει. Ποια Μαρίνα. Η Σαλονικιά. Ποια Μαρίνα, Χρυσό μου, η δικιά μας η Μαρίνα. Θα εννοείς μάλλον την κυρία Κοντουράτου. Μάλλον. Ναι, τι. Ναι, τι γίνεται. Εγκατέλειψε τη σχολή ή εμένα μου φαίνεται. Ναι, όχι. Δηλαδή, ναι, της έτυχαν κάποιες απρόπτες υποχρεώσεις. Και ειδοποίησε στη σχολή, δηλαδή στον Πέτρο, όχι σε μένα. Εμένα τι. Ότι θα διακόψει για μερικές μέρες το πρόγραμμα. Και το διάκοψε. Και πόσο λες εσύ να το διακόψει. Ποιο. Το πρόγραμμα, ποιο. Το ξέρω. Πάντως δεν τη βλέπω να τη βγάζει τη διδακτέα ύλη. Α, δεν τη βλέπεις να τη βγάζει τη διδακτέα ύλη. Και με τη διδακτήσα, πώς τα πήγε. Τώρα γι' αυτό με κουβάλισες εδώ πέρα. Ναι, γιατί όταν της έκανα την ίδια ερώτηση, δεν πήρα πιστική απάντηση και ήθελα να το διασταυρώσω.
Α, τόσο ενδιαφέρον για την πρόοδο της κυρίας Κουντουράτου. Ναι, τόσες μέρες εδώ μέσα λέμε και καμιά κουβέντα. Εδώ μέσα? Τι εννοείς εδώ μέσα δηλαδή? Δηλαδή θες να πεις ότι η κυρία Κουντουράτου μένει εδώ? Εδώ και μία εβδομάδα. Κανείς ή εγώ φωνές, ακούω φωνές. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντουράτου. Ξέρω εγώ. Εσύ τι θες να πεις? Εσύ θα είσαι καλεσμένη στην εκπομπή. Θα αναφέρω κανένα 2-3 συνεργάτες από την εκπομπή. Τον Τόλι, χρυσό μου. Κάνε μου τη χάρη, τον Τόλι. Θα γλύψω λίγο το κανάλι, θα τους καθησυχάσω για την περίοδο των μεταγραφών. Α, το βρήκα. Κάπου εκεί, εγώ δίθεν τυχαία, θα κάνω αυθόρμητα, ξέρεις, την ερώτηση σχετικά με την πρόταση του Αντένα. Και εσύ δίθεν αυθόρμητα θα τα πάρεις, κατάλαβες? Μάγκη, χρυσό μου, βρες κάτι για δίθεν προσφορές από το Sky και προτάσεις από το Star. Ξέρεις εσύ, δεν σε φοβάμαι εσένα. Ωραία, λοιπόν, για πάμε. Αλήθεια, πώς είναι η συνεργασία σου με το κανάλι, είσαι ευχαριστημένη? Τον Νικηφόρο. Πες κάτι για τον Νικηφόρο, γιατί τον βλέπω πολύ χαλαρό τώρα τελευταία. Για τον κύριο Κασιμάτη, λέτε? Ναι, αφού τον ξέρεις εσύ. Α, τίποτα, εξακοείς και μόνο. Και πρόσεχε, για τα προσωπικά μου διακριτικά. Μην ακούσω τίποτα για Ρέμο, δεν θα τα αντέξω. Θα ήθελες να λέγαμε κάτι για κάποιον άλλο τραγουδιστή? Ας πούμε για τον Ρόκο, ο οποίος έχει καινούριο δίσκο, σούπερ και μια χαρά. Μα ο Ρόκος δεν το έχει τακτοποιήσει με τη Ρούλα να λένε ότι τα έχουνε. Άσε μωρέ, μην αρπαχτεί άλλη. Ναι. Αλήθεια, πώς έσκασε αυτό το κουλό με το Ρέμο? Η ιδέα του Τόλι ήταν να βγούμε εξώφυλλο για να ανεβάσει τα νούμερα. Είχα και εγώ μια υποχρέωση στα παιδιά από το Τσάο. Το πήρανε σκηνή κορδόνι. Δηλαδή να το πούμε. Απλώς φίλοι, δεν τρέχει τίποτα και έτσι. Αλλά ξέρεις, παίξ το κι εσύ λιγάκι θυμωμένη, ότι και καλά δεν γουστάρεις που επεμβαίνουν στην προσωπική σου ζωή. Και προειδοποιώ αυτούς σε όλα τα περιοδικά που γράφουν αυτά που γράφουν, ξέρεις. Ναι, σου ξέρω. Για τη σχολή. Πες και για τη σχολή. Όχι, αφήστε καλύτερα. Να ρίξω μια μπηχτή. Μη φανεί ότι σε χαϊδεύω κιόλα. Δεν θέλω. Μα δεν γίνεται έτσι. Αν το πάμε στο πουλ, δεν θα βγει τίποτα. Καλά, ρώτα τι θέλεις και θα δω τι θα σου απαντήσω. Το θέμα όμως είναι να πιάσουμε 30%. Θα το πιάσετε, χρυσό μου, θα το πιάσετε. Θα το πιάσει και η Μαρίνα για καμιά εβδομάδα. Να σου το καλοκαίρι και από χρόνο βλέπουμε. Και εμείς όπως είπαμε, έρχομαι 2 φορές και μετά τελειώσαμε. Α, εδώ θα τα χαλάσουμε. Είπαμε 2 φορές πλατό και 1 στη Ρόδο που πάμε για αρπαχτή. Καλά, θα τα χαλάσουμε κιόλα τώρα, εντάξει. Είσαι ευχαριστημένη, κορίτσι μου. Εντάξει, καλά είναι. Τι ερώτηση, αγόρι μου, για λέγε. Να, μωρέ, έλεγα... Όχι ότι εγώ τα πιστεύω, δηλαδή, αλλά... Αλλά, να, επειδή... Επειδή εσύ... Ναι. Μήπως να έβγαινα στην τηλεόραση? Για να δω. Ξύπνια είμαι. Θα μου το έλεγε εκεί η Μαρούσκα. Έλα, βρε, ταινιάσε τις αηδίες τώρα. Μήπως εγώ το θέλω, τι. Εγώ την τηλεόραση και όσους ασχολούνται με αυτήν... Το ξέρεις, του συγχαίνω. Το ξέρω, αγόρι μου. Το ξέρω. Του συγχαίνεσαι, λίμωνο. Αλλά να, επειδή το θέμα της Αντιγόνης έχει παγώσει. Έχει παγώσει. Ναι, και επειδή θέλω να το ζεστάνω λιγάκι. Να το ζεστάνεις. Ναι, να μην ξεχαστεί και το φιλόδοξο σχέδιό μου. Ναι, να μην ξεχαστεί. Για συνέχισε. Έλεγα λοιπόν να βγω σε μια εκπομπή εκεί στην τηλεόραση να μιλήσω. Να βγεις, βρε, αγόρι μου, αλλά σε ποια? Αυτό είναι το θέμα, σε ποια? Έλα, καλέ, τόσους γνωστούς έχουμε, θα βρούμε μία. Σου έρχεται τίποτα εσένα. Εσύ, πώς το σκέφτεσαι δηλαδή? Καταρχάς να είναι σοβαρή. Αυτό καταρχάς. Ναι, έχει μια ποιότητα. Δεν αντιλέγω. Εντάξει, όχι σπουδαία πράγματα. Δηλαδή, και που να τη βρεις άλλωστε την ποιότητα στην τηλεόραση. Μήπως θα πηγαίναμε στον Αθανασίου? Λες. Όχι, μωρέ, άσε. Θα αρχίσεις να μιλάς για την Αντιγόνη και θα καταλήξετε να μιλάτε για τις απρόσωπες μοναχικές πόλεις. Άντε από εκεί, μοναχικές πόλεις, άλλο, άλλο. Άλλο στο Χατζη Νικολάου. Λες. Άσε, μωρέ. Μετά τη διπλή του Μητσοτάκη πήρε πολιτικό χρώμα. Δεν μας κάνει μας αυτό, ε. Όχι, δεν μας κάνει. Άλλο. Στη Ρούλα, στον Μπράβο. Λες. Άσε, μωρέ. Αυτή θα μας βάζει να ψάχνουμε για το μακρινό θείο της Αντιγόνης στην Αυστραλία. Είμαστε για τέτοια τώρα, δεν είναι άλλο. Στο ναι, λοιπόν, το κράζι η Μαλβίνα δεν μας συμφέρει. Α, μα το κράζι η Μαλβίνα, εγώ δεν πάω, στο λέω. Στο ραντεβού στα Τυφλά έχω τσακωθεί με την Ισαβέλα. Στην ώρα την καλή έχω τσακωθεί με τη Βάσια. Δεν μου βάλε τα νηφικά που τη ζήτησα. Τις δίνει όλες από την Τέζη, κατάλαβες. Στην Ελένη έχω τσακωθεί με την Ελένη. Στη βιτρίνα προχτές δεν με χαιρέτησε. Καμιά άλλη που να μιλάς ακόμα, που να είναι φίλη σου, πολύ φίλη σου.
Σου έρχεται εσένα κάτι? Εμένα, όχι παιδάκι μου, εγώ εσένα ρωτάω. Ποια να μου έρθει εμένα? Α, το βρήκα. Μπράβο, δεν λέγε. Στον Παπαδάκη. Ναι. Λες τώρα στον Παπαδάκη. Λε. Όχι, άσε. Άσε, άσε, τέτοι μου, άσε. Άσε, άσε. Θα αρχίσει να μιλάει για την πρώτη του Αντιγόνη όταν την είδε όταν ήταν 5 χρονών και θα σου φάει τη μισή εκπομπή. Και τι να την κάνω εγώ μισή εκπομπή, τι εννοώ. Εγώ ολόκληρη την εκπομπή τι θέλω. Άλλο, άλλο. Άλλο, άλλο στην Κανέλη. Λες τώρα. Στην Κανέλη. Ναι, άσε, είπαμε να είναι σοβαρή, αλλά όχι και τόσο. Ναι, ναι, βέβαια, παιδί μου, να έχει μια ελαφράδα. Όχι πολύ. Στη μύτη. Να έχει μια ελαφράδα, αλλά πού να πάμε, βρε παιδί μου. Έλαβρε Ντένι, έλαβρε Ντένι. Σκέψου λίγο. Έκαλα. Είμαστε να το έχουμε μέσα στα πόδια μας και να μην το σκεφτούμε. Ναι, για πες, για πες. Τον Παύλο τον Τζίμα. Στον Τζίμα. Ναι, στον Παύλο τον Τζίμα. Πώς σου ήρθε τώρα ο Τζίμας? Μα είμαστε κολλητοί. Μετά που είχαμε τσακωθεί τα ξαναβρήκαμε και τώρα τα πάμε μια χαρά. Άσε που σε συμπαθεί κιόλας. Με συμπαθεί, ε. Ναι. Λες, παιδί μου, τώρα να πάω στον Τζίμα. Θα τον πάρω αμέσως τηλέφωνο. Μαρούσκα! Μαρούσκα! Κάτσε! Το τηλέφωνο του Τσίμα. Εσέμπτη σαν τη Βενάτσα, τρίβο σε μνάτσα. Ρε, δεν θα πάρει. Το γοργόν, ποια χάρη να έχει. Δεν ξέρει τι σκέφτηκα. Τι, παιδί μου. Κάτσε να σκεφτώ. Α, ναι, σκέφτηκα ότι το ότι μα συμπαθεί τώρα εμένα ο Τσίμα. Θα νομίσουν ότι η εκπομπή γίνεται για λόγου προσωπική συμπάθεια. Και εμένα αυτά δεν μου. Καθόλου δεν μου αρέσουν εμένα αυτά, καταλάβες. Ναι, όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Αλλά δεν υπάρχει τίποτα άλλο. Ναι, όχι, δεν μένει τίποτα άλλο. Τα είπαμε όλα δηλαδή. Ναι, όλα, εκτός από κάτι ξόφαλτσα στην ΕΡΤΕΝΑ. Αλλά εκεί ποιος θα σε δει. Οι ακρίτες μόνο στα σύνορα που δεν πιάνουν ιδιωτικά. Σωστά. Τότε να μην βγω. Να μην βγεις, αγόρι μου. Άμα δεν αξίζει, να μην βγεις. Σωστά. Τα είπαμε όλα, έτσι. Ναι, όλα. Εκτός από τα ξόφαλτσα της ΕΡΤΕΝΑ. Α, τα ξόφαλτσα. Ναι, βέβαια. Και τότε... Άντε, γεια. Άντε, γεια. 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 Στο καλό. Στο καλό. Κωνσταντίνε. Ναι. Βρε, παιδί μου. Ξέρεις τι δεν σκεφτήκαμε. Τι. Όχι, άσε, δεν νομίζω. Όχι, Βρετανή, πες τώρα, πες. Τη Μαρίνα. Τη Μαρίνα. Ναι. Τι τη Μαρίνα. Είδες που σου έλεγα, δεν νομίζω. Ναι, βα, ούτε κι εγώ. Ούτε κι εσύ. Δεν. Άσε, δεν λέει. Άστο. Άστο. Όχι, ξέχνα το. Είπες τίποτα. Όχι. Αυτό, ξέχνα το. Αλλά... Ναι. Αλλά πάλι... Τι πάλι. Γιατί όχι. Λες, Βρετένη. Λέω. Λες, ε. Ναι. Ναι, τώρα που το λες, αφού δεν έχουμε άλλες επιλογές. Ναι, αλλά την πρώτη φορά δεν σας έφερε γούρι. Ναι, δεν μας έφερε γούρι, αλλά αφού δεν έχουμε τίποτα άλλο να κάνουμε, πάρ' την εκείνη τηλέφωνο να πάει στο διάλογο. Τι να κάνω, θα πάω. Έλα, έλα, γρήγορα, Βρετένη, γρήγορα. Άσε, θα της το πω που θα τη δω το απόγευμα. Θα δούμε μαζί την εκπομπή της με τη Μάγκη. Να τη δεις και εσύ. Μιλάει και για σένα. Για μένα? Τι θα πει δηλαδή για μένα? Τι θα πει αυτό, επειδή δεν τον ζητάει κανείς πρέπει να έρθει στη δική μου εκπομπή? Χρυσό μου, κάντο για χάρη μου. Μια μίνι συνέντευξη για 5 μόνο λεπτά. Αποκλείεται. Σας αγαπάω, σας υπολείπτομαι, αλλά αυτό δεν γίνεται. Ούτε να το συζητάμε. Χρυσό μου, πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζει την ιδέα του Κωνσταντίνου. Στον ίδιο χώρο είσαστε. Μπορεί να τρακάρετε συχνά ο ένας πάνω στον άλλον. Ελπίζω εγώ με κανένα τζιπ και αυτός πεζός. Μια συνέντευξη μόνο, Χρυσό μου. Μια συνέντευξη μόνο. Όχι τώρα. Όχι έτσι. Ούτε να τα ακούσει από τα νεύρα της, παραλίγο να δει τη Μαρούσκα. Την έπιασε του Σαρακατσανέικο πάλι, τη μουλάρα. Τίποτα, αν δεν βάλω τα μεγάλα ντενικά μέσα, δεν βλέπω να γίνεται τίποτα. Μόνο σας παρακαλώ, κυρία Ντένι μου, μην το χορτρίνετε πάρα πολύ, γιατί μην νομίζετε και αυτήν τη δόλια πονάει η καρδούλα της. Και εμένα, με πονάει να τους βλέπω χώρια. Γι' αυτό και θα το κάνω. Εμπρός πάμε. Άπαπα, όχι, εγώ δεν θα μπορέσω να σας ακολουθήσω. Γασπαζά! Γασπαζά! Η δίδα σου τάπα Ματρίτ, κάκι μηνύλα, Γασπαζά Μαρίνα. Τι φωνάζει, Χρυσό μου, τι είναι. Δόπα Ματρίτη, ε! Γασπαζά, απεράτησε η Γιούνα στην Έλαλα. Νίκη μου, Νίκη μου, Νίκη μου,
ευχαριστώ, σώμα τόσο ευτυχισμένη. Σου ευχαριστώ, μωρό μου, για την ευκαιρία που μου έδωσε. Ελπίζω τώρα να έχω κι εγώ τη δικιά μου, ε! Ανυπόμονο αγόρι. Κυρία, άλλα από εδώ πέρα. Συγγνώμη, κύριε Κασιμάκη, αλλά στάθηκε αδύνατον. Δεν πειράζει, παιδί μου, δεν πειράζει. Πήγαινε και παίρνω από το λογιστήριο να πάρεις και την αποζημίωσή σου. Βρες το διάλογο πια εδώ μέσα. Όλα οι γραμματείς να τα πληρώνουν. Καλημέρα, Χρυσέ μου. Γεια σου, Ντένι. Πώς από εδώ. Πέρασε να πω συγχαρητήρια στη φίλη μας για την τελευταία της εκπομπή. Ντένι μου, να σου εξηγήσω. Στο γιατρό που θα σε ράψει να εξηγήσεις. Μα Ντένι μου, παρεξηγείς. Η Διάννα ήταν η λύση ανάγκης. Αλήθεια σας λέει, εμένα με ειδοποίησαν τελευταία στιγμή. Σήμερα το πρωί χτύπησε το τηλέφωνο. Και ξύπνησες δίπλα σε ένα σιτεμένο καναλάρχη που όλος τυχαίως κάθεται σε αυτή την καρέκλα και αποφασίζει για την κατάδεια του καναλιού. Ντένι, θα σταματήσεις επιτέλους. Ρε, ας το διάλογο από εδώ που θα μου πεις να σταματήσω. Καμαρώστε κόσμο με τον Power Ranger και τη φοράδα του. Κύριε Ντένι, να σας πω. Σκασμός εσύ, τσούλα. Α, ως εδώ. Νίκη, θα τα πούμε αύριο. Νίκη. Το βρωτάει κιόλας. Τι θες εσύ εδώ. Εσύ έχεις απολυθεί, δεν σου το είπανε. Δεν νομίζω, Νίκη. Τι θες, Χρυσό μου. Μίλα ελεύθερα. Αποφάσισα να πάρω συνέντευξη στο Μαρκορά. Πότε θέλετε. Είναι πλέον αργά. Έχεις δίκιο, Νίκη. Είναι αργά πλέον να πάρω τα παιδιά του Downtown να τους ενημερώσω με ποιο ακριβώς τρόπο προσελήφθη η νέα παρουσιάστρια για τα σχέδιά σου για τη Ρούλα, για τη μυστική σας συμφωνία με το Σταρ να ρίξετε το φίλο σας το μήνο. Αλλά μπορώ να τους πάρω και αύριο. Τι λες. Πότε θέλεις να κάνεις συνέντευξη. Μαλακία, μαλακία κάνω, αλλά έχει χάρη. Μην ανησυχείς, Χρυσό. Δεν ανησυχώ, αλλά το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι αν τον δω μπροστά μου θα μου ανέβει κυλώτα στο σβέρκο από τα νεύρα. Τίποτα δεν θα γίνει, Χρυσό μου. Ας τον εκεί να μιλήσει για την Αντιγόνη, να τελειώνεται. Πάντως ενημερώστε τον. Μη μου αρχίσει τίποτα παπαριές για αγάπες και ακρίδες. Θα τον σκίσω. Θα σκίσει η συνέντευξή σας, έτσι είπε. Μου ζήτησε μόνο να είσαι σύντομος, περιεκτικός και αποκλειστικά εστιασμένος στην Αντιγόνη. Αυτά σου είπε, επιλέξη. Όχι επιλέξη. Στα μεταδίδω σε ελεύθερη μετάφραση. Τι πρόβλημα να έχω εγώ μαζί της. Όχι, το λέω επειδή σε βλέπω λίγο ταραγμένο. Ταραγμένος, εγώ δεν θα είσαι τα καλά σου. Ηρέμησε, αγόρι μου, όλα θα πάνε καλά. Φίλοι μου, πριν μερικούς μήνες είχαμε φιλοξενήσει στην εκπομπή μας τον καθηγητή αρχαίου δράματος, κύριο Κωνσταντίνο Μαρκορά, ο οποίος είναι και πάλι μαζί μας, για να μας ξαναμιλήσει πάλι για την Αντιγόνη, που ακόμη δεν ανέβηκε. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σας ακούμε. Ναι, καταρχάς. Θέλω να σας ευχαριστήσω που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το ανέβασμα του Σοφόκλειου δράματος, που μετά από έρευνα ετών νομίζω ότι κατάφερα να το προσεγγίσω. Ναι. Ναι, γιατί το θέατρο είναι ζήτημα ψυχής. Και αυτό θέλω να βγάλω στην επιφάνεια. Για το θέατρο μιλάμε τώρα. Ναι. Άλλωστε, ξέρετε, η δουλειά της διανόησης είναι να προβάλλει την ψυχή και την καρδιά μέσα από το θέατρο. Πάνω σε όλες τις πράξεις της ζωής μας. Τι μου λέτε. Μπράβο, μπράβο. Είχε απομείνει λοιπόν να βρεθεί η ηθοποιός που θα ενσάρκωνε την ηρωίδα μας. Μια και τους υπόλοιπους ρόλους θα τους καλύψω από τους με τους ταλαντούχους ηθοποιούς της σχολής μου. Είμαι λοιπόν στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω την Αντιγόνη μου, την οποία... για την οποία, όπως είχα πει και στο παρελθόν, ήθελα να είναι ένα πρόσωπο άκαυτο, με δυνατότητες και ενέργεια πρωτογενή. Νομίζω ότι όλοι μας οι φίλοι αγωνιούν να μάθουν το όνομα της ηθοποιού της Αντιγόνης σας. Η Αντιγόνη μου, λοιπόν, θα είναι... θα είναι... Ναι. Θα είστε εσείς, Δεσποινής Κουντουράτου. Σφαχτήκανε, καλέ, σφαχτήκανε! Τι πράγμα!
Πάλι, Χρυσά μου, τι έγινε, γιατί σταμάτησε η εκπομπή. Πλακωθήκανε, σας λέω. Χριστέ μου, όχι πάλι και έχω ραντεβού με τον Χριστόδουλο. Αυτός ο βάρβαρος ο Κατάφυγας τούξε τη Μαρίνα. Ο Κατάφυγε τον Κωνσταντίνο, λέει. Και πού είναι τώρα, ρε. Ο δικός σας από εδώ, η δικιά μας από εκεί. Κυριαντένη μου, ξαμολυθείτε ο καθένας του δικούς του. Κωνσταντίνε! Μαρίνα! Μαρίνα! Καλέ μπουγάτσα μου, κάνε παραπέρα, μωρή. Κωνσταντίνε! Σταμάτα, βρε, αγόρι μου! Σταμάτα, έλα, σταμάτα, βρε! Σταμάτα, βρε! Πρόσεχε καλά, γιατί σήμερα άρχισα με χαστούκια! Όχι, είπα να μην το πιστέψω. Στοργίζομαι! Δεν φτάνει δηλαδή που φταίς πάλι! Πάλι! Στις φωνές! Φταίω πάλι! Εγώ φταίω! Μονίμως η κυρία κουτράει το θύμα και εγώ ο serial killer! Συγγνώμη, αγόρι μου, η δύναμη στη συνήθεια. Πάντα έλεγχος μέχρι τις αποδείξεις του εναντίον, ο Κωνσταντίνος! Εντάξει, αγόρι μου, και η υπόθεση Δρέιφους προσφάτως διελευκάνθη. Ντανί! Δεν πάτε στο διάλογο, εγώ και τρεις σας! Να πάμε, ο ποιοι τρεις μας, αγόρι μου. Εσύ, κυρία Κουτουράτου, και ο Ντρέιφους. Α, να πάμε, αγόρι μου, να πάμε. Μωρά, δεν να μην τώρα. Σταμάτα, παιδάκι μου, που λέω, σταμάτα, πού πας. Μη παράτα με, γιατί θα τα κάνω λίμπα εδώ μέσα. Τι έκανα, παιδί, με τι πλακωθήκαμε. Δεν πλακωθήκαμε, με χαστούκησε, το καταλαβαίνεις, με χαστούκησε. Και πρόσεξε καλά, σε προειδοποιώ, μην τον ξαναδώ εδώ μέσα, θα χρειαστούν 5 εκατό για να το μαζέψω. Σταμάτα, ρε παιδί μου, σταμάτα, σου λέω, για να σε χαστούκησε ο Κωνσταντίνος, ο οποίος όπως όλοι ξέρουμε είναι πάρα πολύ ψύχρεμος άνθρωπος, κάτι θα του πεις και τον φούρκισες. Τόλι. Τι. Άντε μου στο διάολο. Μαρίνα. Τι έγινε. Τι σου είπε, τι συνέβη. Τίποτα καλά, κάτι συννεφάκια. Τι συννεφάκια, Χρυσό μου. Την τελευταία φορά που εμφανίστηκα τέτοια συννεφάκια, ο Νόα έφτιαξε την κυβωτό. Να σας πω την αλήθεια, δεν κατάλαβα, Χριστό. Λοιπόν, να μου το θυμηθείς, αυτοί οι δυο το κάνουν επίτηδες για να ασχολιόμαστε όλη την ώρα μαζί τους, κατάλαβες. Αυτή φταίει. Αυτός φταίει, δεν μου λες. Να τον πήγαινα σε κανένα ψυχαναλυτή. Μήπως του έχει μείνει κανένα παιδικό τραύμα που δεν έχει επουλωθεί, τι να πω. Τώρα τι έγινε, γιατί κόπηκε η συνέντευξη. Δεν κόπηκε, κύριε Νικηφόρε μου, τελείωσε, δεν είναι και για χόρταση. Τι έγινε, ρε Ντένι, πες μας και μια καλημέρα. Ρε στα διάλα, θα σου πω και καλημέρα. Άκου, καλημέρα, καλημέρα το όλο Χρυσό μου. Σουράθε, έξαλα που ούλιοσα για να είμαι ανταξιά του. Να που μου βγήκαν τα μάτια στο διάβασμα για να μην ντρέπεται για μένα. Πού τα δω τις προσβολές με το κουτάλι και να έρθει τώρα ο κύριος θα μου λέει ότι θα μου δώσει το ρολάκι ρεγάλο για να με χάσει από κόμενα. Άκου, κουραφέξαλα. Ναι, κουραφέξαλα. Και κάτσε, πιάσε μια μεριά, με ζάλισες. Ούτε ο Αβραμόπουλος στις λαϊκές τέτοια κινητικότητα που με το ένα χέρι χαιρετάει το μανάβι, με το άλλο τη γυναίκα του ψερά και τα δύο πόδια είναι ήδη στο αυτοκίνητο. Αυτός πια δεν είναι δήμαρχος, ο Τυραμόλας είναι. Κάτσε κάτω και πες μου. Την Αντιγόνη δεν θέλαμε. Ναι, αλλά όχι έτσι. Εγώ την Αντιγόνη την ήθελα, αλλά με την αξία μου. Μικρή μου, μάθε τη ζωή σου να παίρνει αυτό που σου δίνουνε, χωρίς να το κοσκινίζει. Και ειδικά από ανθρώπους που ξέρεις ότι σ' αγαπάνε. Μου ρίξε το φούσκο επειδή μ' αγαπάει. Δηλαδή, αν δεν μ' αγαπούσε, θα με βρίσκατε στην ρεματιά της Χελιδονού σκαμμένη με τα βουντού γύρω-τριγύρω. Σιγά, Χρυσό μου, θα μου κάτσει το αντρακότ που φάγαμε την Ινέτα. Τέλος πάντων, κύριε Ντέν, μη το πολύ ζαλίζουμε το θέμα. Είπαμε για μένα ο κύριος Μαρκοράς τέρμα. Τι έγινε, τον είδες τη νέα. Χάλια μαύρα, κύριε Ντέν μου, χάλια μαύρα. Ούτε από το Υπουργείο Οικονομικών τέτοια νέα. Δηλαδή, ακούει ο δικός σας Μαρίνα και γίνεται τελικά άνθρωπος. Και αυτή το ίδιο. Πάει, τελείωσε, κύριε Ντέν μου. Δεν θέλω να τον ξαναδώ στα μάτια μου και άλλα τέτοια επαναστατικά. Αυτή, παιδί μου, είναι τρελή και πελαβή. Ναι, αλλά για να μην μας παλαβώσουν και εμάς, μήπως να τα αφήναμε στην ησυχία τους το θεματάκι τους και να ασχολιόμαστε και λίγο με τη ζωούλα μας. Μια ταινία Μαρκορά, Χρυσό μου, δεν εγκαταλείπει ποτέ τα όπλα. Μπα, και τι κάνει δηλαδή. Βάζει να βγάλουν άλλοι τα κάστανα από τη φωτιά. Help me a little. Πριν από λίγο μου τηλεφώνησε η Ιλιάνα που θέλει, λέει, να βγάλει το θέμα ζωντανό σε μια κοινή συνέντευξη και τον δύο έτσι θα τους φέρουμε ενώπιο σε ενώπιο. Λέτε τώρα να το δεχτούν αυτό. Θα το προσπαθήσουμε. Τώρα που θα κατέβει η Ιλιάνα από πάνω είναι στο μη χέσω, θα πιάσουμε πρώτα τη μικρή. Εντάξει, με τη μικρή πες την πιάνουμε, την κοροϊδεύουμε, εντάξει, διότι δεν είναι και με το μικρό το μεγάλο. Πάντως στα κέφια της τη βλέπω σήμερα. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένι μου, ούτε τον εαυτό της δεν μπορεί να κοροϊδέψει, δεν το βλέπετε ότι το παίζει. Λες. Μα και ο τελευταίος βλάκας επί της γης μπορεί να καταλάβει ότι το παίζει και μάλιστα κακά. Άχρε Μαρινάκη, έφυγες από το λάμπι και μου είσαι με στα κέφια. Συγγνώμη, το παίρνω πίσω, δεν υπολόγισα κάποιον. Καλημέρα. Καλημέρα, Μαντάμ Ντένι. Καλημέρα, Χρυσό μου, πάλι εδώ. Τι να κάνουμε, Μαντάμ Ντένι, τι να κάνουμε. Το δικό της το μαράζι θα με φάει. Πάει χαμένη η ζωή σου τώρα, πάει. Βρε λάμπη μου, βρε καλέ μου άνθρωπε, αφού δεν σε γουστάρουμε άλλο, το είπαμε, γιατί μας πρίζεις. Τελευταία φορά, βάλε και εσύ το λιναχεράκι. Άντε πάλι. Αχ. Τι πάει το βράδυ πόρτα και πετάγομαι. Να κρύψει την κόμενα στην τουλάπα, μη σας πιάσει ο άντρας ο καπετάνιος. Όχι, γουναράσιν. Πετάγομαι και λέω, λένε έναν αυτή. Και ποιος είναι, ρε. Τόλι, πάω στο καμαρί να αλλάξω. Καλημέρα, κυρία Ντένι μου. Καλημέρα, Χρυσό. Μαρινάκι. Α, εδώ, σε λάμπη, δεν σε πρόσεξα. Ένα λεπτό, να σε δω και μετά φεύγω. Ένα λεπτό όμως, το καμαρίνι. Να μην μας ενοχλήσει κανείς. Θα είμαστε απασχολημένοι. Τελικά, κυρία Ντένι μου, η δυστυχία του μαλάκα είναι ότι το ξέρουν όλοι ότι είναι εκτός από αυτόν. Ναι, αγόρι. Καλημέρα, κορίτσια. Λιάνα, Χρυσό μου, τι έκπληξη ήταν αυτή.
Καλέ παλάβωσες. Προηγουμένως δεν μιλούσαμε. Α, να είδες, δεν. Δεν μιλάτε τώρα τι έγινε με τη μικρή της, μιλήσατε, θα έρθει στην εκπομπή. Όχι, σκέφτηκαν μήπως θα ήταν καλύτερα να... Κατάλαβα. Να της μιλήσω εγώ. Ναι. Λοιπόν, πάμε, στοίχημα θα μας δυσκολέψει. Όχι, μωρέ, εντάξει, καλό παιδί. Μωρέ, καλό παιδί είναι ελληνικά, καταλαβαίνει ή θα πιάσουμε Κάιρο. Μα δεν χρειάζεται να καταλαβαίνει, να είναι εκεί, αυτό δεν μας ενδιαφέρει. Άλλωστε, για να μιλάς ελληνικά θα έχεις τον Κωνσταντίνο. Καλό μουλάρι κι αυτός. Ε, όχι και μουλάρι, καλό παιδί ο Κωνσταντίνος. Να σε μας χρυσό μου, καλό παιδί. Δεν ξέρεις τι έχω τραβήξει εγώ από δάφτωνα, γι' αυτό τα λες αυτά. Μη με βλέπεις έτσι ακμαία. Μέσα μου ρώτα με πως είμαι. Σιγά να μη σου κάνει νάζια. Συμφέρον της είναι να έρθει στην εκπομπή σου. Δεν είμαι εγώ, το ξέρω. Αυτή μπορεί να το καταλάβει. Βαγγέλη! Σκάστε, έρχεται, παιδιά. Α, Μαρίνα, χρυσό μου, να σου συστήσω τη φίλη μας τη Διάνα. Μα γνωριζόμαστε, τι κάνετε. Τι κάνεις, χρυσό μου, καλά είσαι. Όταν δεν με ξεσκίζετε στην εκπομπή, σας καλά είμαι. Ε, όχι και σε ξεσκίζει, χρυσό μου. Αν η Λιάνα λέει κάτι, από αγάπη το λέει για να διορθώνεσαι. Mm. Γιατί εγώ σ' αγαπάω, βρεχάζω. Και από αυτό θα θέλαμε να σου προτείνουμε. Μίλα, χρυσό μου. Κοίτα, κοίτα να δεις. Μετά τα νούμερα που χτύπησε η περί Αντιγόνης εκπομπή, εγώ λέω να ξανάρθει στο στούντιο και έτσι, σαν σε μεταξύ μας, να κάνουμε κουβεντούλα. Αφήστε καλύτερα, μια άλλη φορά. Γιατί θα το ξαναπροτείνουνε? Δεν θέλω να μιλήσω για αυτό το θέμα. Θα είναι και ο δάσκαλος. Και πάλι καλημέρα σας. Κοίτα πείσματο ξεσκέπαστο. Αφήστε την αυτήν, θα την αναλάβω εγώ με τον άλλον τι γίνεται. Αφήστε τον αυτόν, θα τον αναλάβω εγώ. Αποκλείεται να μου αρνηθεί. Αποκλείεται, αποκλείεται, αποκλείεται! Σταμάτα, βρε, αγόρι μου! Ξεγοφιάστηκα η γυναίκα. Πού! Σταμάτα, σταμάτα να τρέχει πια. Κοίτα, με χτυπάει και η καινούρια πάντα στο παίδι. Πού, πού, καμουγλικιά σου, είπα, δεν το συζητάω. Για άσε με να πάω σπιτάκι μου, γιατί μα ακούει ο κόσμο! Βρε, αγόρι μου! Γιατί, καλή μου γυναίκα, θε να με κάνει να αλλάξω πατρίδα. Δεν το καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία για σένα. Πού! Κωνσταντίνε! Λιάνα! Τι κάνεις, βρε, αγόρι μου! Λιάνα, χρυσά μου, εσύ είσαι! Κρίτη έκπληξη είναι αυτή! Ναι, βρε, Λιάνα μου, μην τις τα κάνεις αυτά έτσι απότομα και μας πάθηκε τίποτα! Έλα, μωρέ, Κωνσταντίνε, τώρα με ξέρεις εμένα, πήγε! Είδα στούντιο και μπήκα! Τυχαία! Απολύτως! Εντελώς τυχαία, δεν είναι! Μπορεί, τυχαία, ξέρω εγώ, ρώτα το κορίτσι! Έλα, μωρέ, Κωνσταντίνε, τώρα με ξέρεις! Είδα στούντιο, είπα εδώ μεσημεράκι. Είναι να έρθω να πούμε και καμιά μαλακία για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο. Κοίταξε, Λιάνα μου, επειδή είμαι γιος της Ντένης, δεν σημαίνει ότι είμαι και μαλάκας. Καλά, συγγνώμη, συγγνώμη. Γι' αυτό, για να μην σας κουράζω, σας δηλώνω ότι δεν πρόκειται να έρθω στην εκπομπή. Άκου τώρα, κόψ' τις μαλακίες, έτσι! Νόμιζα ότι με εκτιμάς. Ό,τι σε εκτιμάς, εκτιμάω. Και εμένα. Άλλο αυτό. Και εσένα. Και την εκπομπή μου. Και την εκπομπή σου, αυτό να λέγεται. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι το σωστό timing. Τι ακούω μεσημεριάτικα, Ρούφιαν. Τι timing, λέει, μωρέ. Τι timing, μωρέ, Κωνσταντίνε. Για πες μας τι timing εννοείς. Τι timing, timing. Μα ξέρεις το timing. Τι είναι, όχι, για πες μας. Timing είναι το timing. Για πες, τον ακούς 7 χρόνια πλήρωμα. Λονδίνο, ούτε το timing δεν έμαθε. Μπουμπού! Μπουμπού, τσάτια γριάντια θα. Λοιπόν, Λιάνα μου, για να μην το κουράζουμε πολύ και έχει να ξυπνήσει και νωρίς, άστο. Τώρα, αν θες να πούμε καμιά μαλακία για τον Θόδωρο τον Αγγελόπουλο να περάσει το μεσημέρι μας, πολύ ευχαρίστω! Μαύρη αγόρι μου, για σκέψου, η Λιάνα και εσύ, τι συζήτηση επιπέδου. Με την κυρία Κουτουράτου να το κάνει το επίπεδο σαν σε κάθε φορά που την καβώνει η μπουκλα στο μάτι. Δεν αφήστε με τώρα, κύριο! Μπουμπού, εδώ εγώ το βουλώνω. Όχι και το βουλώνεις, χρυσά μου! Όχι και το βουλώνεις, εδώ έχει μαλλιάσει η γλώσσα μου τόσο καιρό. Μπουμπού! Που έχει μείνει αυτό από παλιά, ε! Λιάνα! Ακού να δεις, αγόρι μου, αρκετά, έτσι. Τέρμα οι μαλακίες. Λιάνα, όχι μαλακίες, κράτα το επίπεδο. Άσε με κι εσύ τώρα, ώρα που βρήκες, λοιπόν, άκου να δεις. Ποιος τη λογαριάζει τη χαζή. Θα έρθει στην εκπομπή, θα το βαστίξουμε εμείς το ίδιο το επίπεδο. Οι δυο μας θα παίξουμε μπάλα, ρε φίλε. Ποιος τη λογαριάζει. Αποκλείεται, σας λέω αυτό, να το ξεχάσετε. Να το ξεχάσουμε, είδατε που σας τα έλεγα εγώ. Πες μου, βρε Ντένι μου, γιατί εσχάτος έχει αρχίσει και μου τη δίνει το σπλάχνο σου. Ξέρω εγώ, βρε χρυσό μου, δύσκολο παιδί. Βρε Λιάνα, μήπως φταίει που στα 9 του δίνα κομφλέξ με τεκίλα για να ζωντανέψει. Λίγο τι να πω. Άστο, Ντένι μου, άστο. Και τώρα, κοριτσάρες, τι κάνουμε. Τι κάνουμε, ξέρω εγώ τι κάνουμε. Εδώ που τα λέμε, σε μια μέρα ούτε ο Μουσολίνη δεν έχει φάει δυο όχι στη μάπα όπως τα έφαγα εγώ από αυτούς τους δύο. Τίποτα, τίποτα. Ο μόνος τρόπος για να τους βγάλουμε από κοινού στην εκπομπή είναι να τους εξαναγκάσουμε. Ποιος απλοφορεί εκτός από μένα? Ο Γκλέτσος. Θα πάρω τον Γκλέτσο. Όχι, όχι, άστο. Θέλω κάτι πιο άγριο. Και ας επιβαρύνουμε λιγάκι το κάρμα μας. Μόνο, Ντένι μου, κάνε μου μια χάρη. Επιβάρυνε το δικό σου το κάρμα όσο θέλεις. Το δικό μου να αφήσεις ήσυχο. Έχω τέτοιο χρεωστικό που καταστράφηκα. Ας το κάρμα μου ήσυχο. Δεν έχω βγάλει και το καινούργιο τεύχος του Νέμεσης. Καλά, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Μερικά τηλεφωνήματα θα κάνω στους φίλους μου. Στα μου μου, Στα μου μου, Τι ετοιμάζεις πάλι, μωρή σατάνο? Τίποτα το σπουδαίο. Απλώς οι αυριανές φυλάδες θα πουλήσουν λίγο παραπάνω. Καιρός τους ήταν άλλωστε.
είναι. Αγόρι μου, τι πάθαμε, τι πάθαμε. Καλώς τιμής ο στεοπόρος, 98. Αϊ, χάσω, μωρή η Ντάνα. Μπουμπού. Ξέρεις, μωρή, τη σε γλιτώνει από τα χέρια μου, ότι όποτε σε βλέπω, θυμάμαι αυτό που λέγαμε στο σχολείο, ποτέ δεν θα πειράξω τα ζώα τα καημένα. Μην τάχα σαν και εμένα, και εκείνα δεν πονούν. Ώστε έτσι περνούσατε την ώρα σας στο κρυφό σχολείο. Όχι, μωρή. Στα διαλύματα σε παίρναμε μάτι με τον Αλίπασά. Μήπως να παίρνατε τα κουβαδάκια σας και να πηγαίνατε λίγο στο πάρκο, γιατί μου ήρθε και ένας πονοκέφαλος. Κωνσταντίνε, αγόρι μου. Δυσάρεστο καθήκον έφερα τη μανούλα στο σπιτικό σου. Τι έπαθες πάλι, μου. Εσύ θα πάθεις ψυχή μου, ορίστε. Διάβασε. Έξαλλη είμαι. Έξαλλη. Εκτός αυτού. Για να ακριβολογήσω. Πρωί-πρωί τηλεφώνησα στον Λικουρέζο να βάλει μπροστά τα ένδικα μέσα. Πλακώθηκα και με τη ζωήτσα που μου είπε να κάνω το μαλάκα. Έγινε γιαγιά, βλέπεις. Αυτή και ηρέμησε. Αλλά θα τους κανονίσω εγώ. Εκατομμύρια θα τους πάρουμε για διαρροή ψευδών ειδήσεων που θίγουν την υπόλοιψη του καλλιτέχνη. Ώστε έτσι, θέλουν πόλεμο. Ναι, αγόρι μου, πόλεμο. Και χρησιμοποιούν χημικά όπλα ενάντια σε κάθε συνθήκη για να βγει Λοζάνη και Στοκχόλμη. Ηρέμησε, μωρή, ηρέμησε και δεν διανυκτερεύει ο κόκκινο μήλο. Όχι, δεν θα ηρεμήσω αν δεν καταστρέψω αυτό που πήγε να τα βάλει με το παιδί μου. Εντάξει, εντάξει, Βρετιάννη, δεν ήρθε εδώ και η συντέλεια του κόσμου. Τι λε, χρυσέ μου! Εδώ μας παραβιάζουν κάθε ανθρώπινο δικαίωμα. Εδώ για λιγότερες παραβιάσεις δεν δεχτήκανε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπουμπού. Παιδί μου. Συγγνώμη που θα στο ξαναπώ, αλλά είσαι τρελή. Υποφέρεις από τρέλα, καλή που γυναίκα. Μάνια, στη γλώσσα μου να της το λέω. Δεν καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Τι λες, μωρή, σοβρακοκυλώτα που θα με πεις εσύ τρελή. Μπουμπού, λατρεία μου. Άστο, άστο καλύτερα. Θα το τακτοποιήσω εγώ. Τι θα πει, θα το τακτοποιήσεις εσύ, τι ξέρεις εσύ από ανθρώπους του τύπου. Αυτό είναι η δική μου δουλειά. Μη σας νοιάζει κι εγώ δεν μασάω από κάτι τέτοια. Το μόνο που θέλω να ξέρω είναι ποιος θα ξεκίνησε όλα αυτά για να κόψω μερικούς κόλους. Να κόψεις, κορίτσι μου, να κόψεις. Αλλά άσε, θα το αναλάβω εγώ. Αρκετά προβλήματα έχεις από μόνη σου. Ακούσε εκεί τους αλήτες. Να θέλουν το σώμα τι μου επί πίνακι. Μαρίνε, χρυσό μου, μήπως να τα ξανάφτιαχνες με τον Κωνσταντίνο. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλλω, τα ελληνικά σου άρχισανε πάλι να γέρνουν προς τη θάλασσα. Ποτέ των ποτών. Η Μαρίνα αλλάζει ρότα. Όσο για τον κύριο Μαρκορά, πέθανε. Θα κάνω πιο γλαμουράτο το πρωινάδικο, γιατί πολύ κεφάλι σήκωσε η λάσπα και μετά θα προετοιμαστώ για ένα μεγάλο σαββατιάτικο σόου. Θα υποκύψω στις πιέσεις του Καρατζά και τελικά θα βγάλω δίσκο. Επίσης θα ξεκαθαρίσω με το λάμπι, αρκετά με έπριξε και δεν φταίσω τίποτα. Και τέλος θα ξεκινήσω γυμναστική, διότι όπως είπε και ο Τόλης, τα γυμναστήρια συχνάζουν τα καλύτερα τεκνά. Γυμναστική. Μάλιστα γυμναστική, ολημερής. Αφού η Νταρίλη και η Άσμπη τη κόψαν για την καλημέρα. Την έχει φοβηθεί το μάτι του. Σου λέει: μια δουλειά ξέρουμε να κάνουμε κι εμείς, θα μας τη φάει η κάρια. Τι να πω, μπορεί και να τη βοηθήσει. Μα τι λέτε τώρα, κυρία Ντένου, να τη βοηθήσει. Θα σε βοηθήσει ο τετρακέφαλος να διώξει τον Ταλκά. Σωστά. Ο δικός μου τι κάνει. Εκτός από τετρακέφαλους, έργασε η θεραπεία. Καλημέρα, αγόρι μου. Καλημέρα. Πώς πάνε οι τετρακέφαλοι? Πολύ καλά, σε ευχαριστούν. Τι θες? Ξαναχτύπησαν, αγόρι μου, ξαναχτύπησαν. Πάει! Λίγο το γλίτωσε τον κεφαλικό. Καλημέρα, κορίτσια, τι κάνετε? Αχ, θεέ μου, τι ήταν αυτό πάλι σήμερα? Η πρόταση του κυρίου Μαρκορά στην κυρία Κουντουράτου απλά επιβεβαίωσε τις φήμες που θέλανε τον έγκυρο θεατράνθρωπο να σχετίζεται ερωτικά με την τηλεοπτική στάρ. Άκου να σχετίζεται με την τηλεοπτική στάρ. Μα πώς τους ήρθε πάλι αυτό? Έλατε, πώς τους ήρθε? Εσύ να σχετίζεσαι ερωτικά με τη Μαρίνα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Εδώ ακού. Άνθρωποι του περιβάλλοντος του Μαρκορά μιλάνε για απόλυτη ομοιρία του συμπαθούς καθηγητού από την Ξανθιά Καλονή για να την επιβάλλει στο χώρο. Τουλάχιστον σε λένε συμπαθούς. Μη θέλω να ξέρω ποιος παλιόπουστας θα δίνει. Έχεις δίκιο, αγόρι μου. Παλιόπουστας. Μόνο τέτοιος θα μπορούσε να το κάνει. Αλλά έννοια του δεν θα πέσει στα χέρια μου αχρίως. Καλέ, για κοίτα κι αυτό. Τι μαγειρεύουν τον επόμενο χειμώνα τα δύο πιτσουνάκια του θεάματος? Ακού μαγειρεύουν. Αμάν, το φαΐ. Αλήθεια, τι καλοφτιάχνει σήμερα? Φάβα. Να βάλουμε και κάτι υγιεινό στο στόμα μας. Μια φιλική συμβουλή, Φλωράς. Να αποφεύγεις τις υγιεινές τροφές στην ηλικία σου. Σου χρειάζονται όσα συντηρητικά μπορείς να βρεις. Έχω ακούσει να λένε ότι οι μούμιες, όταν μείνουν ένα διάστημα μακριά από συντηρητικά, αρχίζουν και βρωμάνε. Ντένι!
Τι να κάνω? Δεν ξέρω, αγόρι μου, αλλά κάτι πρέπει να κάνεις. Δεν μπορείς να τα αφήσεις έτσι. Πρέπει να αντιδράσεις. Και δέχτηκε τελικά να βγεις στην εκπομπή? Όχι ακριβώς, αλλά κοντά είμαστε. Έχει αρχίσει να ερεθίζεται η δική σου. Τι κάνει? Τι να κάνει, κυρία Ντένι μου, τι να κάνει? Μας έχει ψοφήσει στη δουλειά. Ανάθεμα την ώρα που δεν πήγα στη Ρούλα να βγάζα και τζάπα λεφτά. Θα είχα και το Στέφανο από πάνω μου, Γιουσουφάκι θα με είχαν. Απόστολε, μη μη δεις. Τι να μη μη δεις, κυρία Ντένι μου, τι να μη μη δεις? Εδώ σας λέω, μας έχει πεθάνει. Εμένα δηλαδή, διότι όλοι οι άλλοι παρετήθηκαν. Τους σέβαζε τους ανθρώπους και δούλευαν μέχρι τις 10 το βράδυ, σταμάταγε αυτή το απόγευμα λίγο να κάνει τη γυμναστική της και έπειτα γύρναγε για να ελέγξει τους υπηκόους της, η Βικτωρία. Λες από τίποτα του Νικηφόρου, αλλά ξέχασα, δεν του μιλάω. Τι να του πείτε, κυρία Ντένι μου, τι να του πείτε? Εδώ σας λέω, κανονίζει μόνη της μέχρι και τις διαφημίσεις. Εκτός από τα μαύρα. Εκτός από τα μαύρα. Τι να πω, είχα ακούσει ότι η εργασιοθεραπεία κάνει καλό στον έρωτα, αλλά όχι μέχρι εκεί. Αφήστε πια τους καλεσμένους που τους περνάει όλους από κόσκινο. Φωνάζει 15 για να βγάλει τελικά 2 στην εκπομπή. Για να καταλάβετε, οι μισοί τραγουδιστές τη βρίζουν πλέον από πίστας. Τουλάχιστον φέρνει καλό κόσμο. Το καλύτερο αυτό είναι αλήθεια. Εγώ τώρα να πηγαίνω. Ναι, στο καλό, κύριε Νικηφόρη μου, στο καλό. Τούλη. Ναι. Κύριε, θα ήθελα. Όχι ότι εγώ βέβαια, όχι, αλλά ένας. Και μην το παρεξηγήσεις, ένας φίλος μου παρακάλεσε, εάν έχω κανέναν άνθρωπο της εμπιστοσύνης, να τον στείλω μέχρι το φαρμακείο να του πάρει, γιατί ο ίδιος ντρέπεται, λέει, να του πάρει κάτι χάπια που έχουν κυκλοφορήσει τώρα τελευταία. Να δεις πώς τα λένε, να δεις. Βίξ! Όχι, όχι. Βιοποράν. Όχι, ρε παιδί μου. Βιακάλ. Όχι. Όχι, ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, κάτι που αρχίζει από Β'. Τα Viagra, λέτε. Σώπα, ρε παιδάκι μου, σώπα, θα με κάψεις. Καλά, συγγνώμη, συγχωρείτε. Λοιπόν, και επειδή εγώ. Σου είπα, δεν πρόκειται για μένα, για ένα φίλο μου πρόκειται. Άλλον άνθρωπο εμπιστοσύνη εκτός από σένα δεν έχω. Θα ήθελα να σε παρακαλέσω να σου δώσω ένα 5.000 και να πάω να μου πάρεις 2-3 κουτιά. Κύριε Νικηφόρε μου, με ένα 5.000 το πολύ να πάρω ένα. Ωραία, πάρε ένα κουτί. Για αρχή καλά είναι. Όχι, δεν καταλάβατε, όχι ένα κουτί, ένα χαπάκι. Μπαμ και τάλιρο πάνω από. Α τους απατεώνες. Α τους κλέφτες. Α τους εκμεταλλευτές του ανθρώπινου τόνου. Άκου μπαμ και τάλιρο. Και δεν μου λες. No. Πόσα μπαμ κάνεις με το ένα χαπάκι? Και 6 να σας πω. 6, ε. Ωραία, δεν πάει στο διάλο. Πάρε εδώ μία 50 να έχουμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Μήπως έχει αντίρρηση ο φίλος σας? Σοπακαημένε τώρα που θα έχει αντίρρηση. Καλημέρα, Τόλη, χρυσό μου. Γεια σου, Ντένι Βαζέλα. Στον Νικηφόρο έλα. Κύριε Κασιμάτη, σας έχει πει κανείς πόσο γελίες είναι αυτές οι επιδείξεις παλιμπεδισμού? Άλλο παλιμπεδισμός κι άλλο ο άντρας ο σωστός. Τι σου έλεγε, γιατί σου έδωσε λεφτά? Λεφτά, κάτι για τη δουλειά. Το λιάστασα πια και λέγε. Μην επιμένετε. Αφού ξέρεις ότι εγώ θα επιμείνω και εσύ θα μου πεις, γιατί κουράζεσαι άδικα. Να κοιτάξτε, μου έδωσε λεφτά για να το αγοράσω Viagra για ένα φίλο του. Α, μου θέλει και Viagra, ο Greek hot lover. Αλλά έννοια σου και θα στον κανονίσω εγώ. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μη μείνω χωρίς δουλειά. Άκου Viagra, που μέχρι χτες νόμιζε ότι το καμασούτρα είναι θεραπεία για χοληστερίνη και σήμερα του άνοιξε η όρεξη. Και μου θέλει κοντοσούβλι. Κυρία Ντένι μου, σας παρακαλώ, μην του πείτε ότι σας το είπα. Άκου. Εσύ θα πας να αγοράσεις τα Viagra. Θα βγάλεις από μέσα τα χάπια και θα βάλεις μέσα στο κουτί κάτι άλλα χάπια που θα σου δώσω εγώ. Υπνοσεντόθωρο τα λένε. Α, η Πέπη. Αλήθεια, βρε Τόλη. Τι γίνεται με τα παιδιά? Τι να γίνεται, κυρία Ντένι μου, και οι δύο περίφημα. Έχουν πέσει με τα μούτρα στη δουλειά, έχουν ξαναβρει το κέφι τους, κάνουν σχέδια για το μέλλον. Βρε, κυρία Ντένι μου, λέτε να ήταν ένα καπρίτσο και τον δυο τους και εμείς να στενοχωριόμαστε άδικα. Βρε, λε. Πώς δεν καταλαβαίνω. Και ύστερα μου λες είναι καλά. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να τους πιέσουμε να βρεθούνε. Μαύρο κλάμα, σας λέω, κυρία Ντένι μου. Έλεγε αυτή για τη Στρίπ και πλάνταζε. Θυμόταν ο δικός σας τον Ντενίρο και χανόταν η φωνή του. Θρήνος, δηλαδή. Θρήνος, μυρολόι μανιάτικο. Πάει η πόλη, έπεσε, πάει η πόλη, πάει. Ψι! Απόστολε. Πήγαινε που σε κράζουνε, χρυσό μου. Βαγγέλη, χρυσό μου, τι κάνεις? Καθήκαμε ωραίο το ensemble. Αυτά να μην είχα. Ναι, αυτά λοιπόν. Αφήστε τα δικά μου, κυρία Ντένι μου, χάλια, χάλια, χάλια. Ας μιλήσουμε για σας. Ωραία, το αγαπημένο μου θέμα. Δεν καταλαβαίνω. Πραγματικά
Δεν καταλαβαίνω. Αφού σου λέω, ρε παιδί μου, σήμερα το πρωί με πήρε αυτός ο φίλος μου και μου είπε ότι δεν θυμότανε τίποτα. Σαν να μην έγινε. Σαν να κοιμήθηκε όλο το βράδυ. Άσε που εξαφανίστηκε εκεί η κοπέλα. Ναι, τι να σας πω, δεν ξέρω. Τι μου λες. Μήπως έγραφε τίποτα εκεί στις παρενέργειες για απώλεια μνήμης και υπνηλία. Γιατί για σκέψου τώρα να το κάνεις και να μην το θυμάσαι. Σαν να μην το έκανες. Άσε που έγινε και ρεζίλη στην κοπέλα. Pardon. Ο φίλος μου έγινε ρεζίλη. Αλλά και αυτός βλέπεις θέλει να κάνει τον καμπόσο, τρομάρα του. Έχω και βιάγκρα. Πάμε μια βόλτα, της είπε. Και πήγανε. Ναι, στο φεγγάρι. Μια νύστα τόλη μου, μια κομμάρα. Ξερός έπεσα. Ο φίλος μου έπεσε ξερός δηλαδή. Τι να πείτε κύριε Νικηφόρε μου, τι να πείτε. Αμερικάνικα ψευτοπράγματα. Χάλια, 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 άχρηστα. Άχρηστα, άχρηστα, άχρηστα. Ό,τι ανεβαίνει κατεβαίνει. Φρέσκο, φρέσκο, το βλέπω, θα κοιμήθηκε, φαίνεται καλά. Σαν μπουλάκι. Πήγαινε, μωρή Λιζαμπέτα, παραπέρασε. Σιγά, καλέ, μάνα. Στα πόδια μου συνέχεια, συχτήρα από εδώ. Δεν μου λέτε, κυρία Αντένη μου, με τα παιδιά και την εκπομπή τι θα γίνει. Ένα σου και θα παρακαλάνε γονατιστή να βγουν στην εκπομπή. Σου έχω ένα δημοσίευμα για αύριο που μέχρι η Ντενίση θα αντιδρούσε. Κωνσταντίνε, παιδί μου. Αγόρι μου, τι ήταν αυτό που πάθαμε, διάβασες, τι λέω η άμυρη, φυσικά και διάβασες και δεν είσαι ο μόνος. Η μισή Αθήνα με έχει πάρει από το πρωί, ας έπω, άρχισαν να έρχονται τα πρώτα δώρα. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκι ήταν αυτό. Φλωράς, χάνομαι ένα ποτήρι νερό. Τι κάθεσαι, δεν ακούς που σου λέω, χάνομαι. Γι' αυτό κάθομαι. Απολαμβάνω την καλύτερη φάση του αγώνα. Ωραία, στο διάλογο. Αυτό ήτανε! Μα δεν την ακούς. Μου φαίνεται θα αρχίσω να ξεχέζω κόσμο. Από εκεί άρχισε, αγόρι μου. Και θα τους πεθάνω στις μνήσεις. Αυτό θα κάνω. Ναι, αγοράκι, μα δεν πήγαινε να βγάλεις κανένα φράγκο, γιατί από τη δουλειά σου δεν προκόβουμε. Χριστέ μου, τι ρεζιλίκι ήταν αυτό που πάθαμε. Μήπως να φύγουμε από τη χώρα, μήπως να αυτοκτονήσω με ομαδικός. Δεν πάει άλλο. Θα βγω να τα διαψεύσω. Έτσι, μπράβο, τώρα σα αναγνωρίζω. Ναι, αλλά ποιος ενδιαφέρεται από τους σοβαρούς δημοσιογράφους για ένα τέτοιο θέμα. Όλοι με τις μειονότητες και την καταπίεση τους ασχολούνται. Αχ, για μας τη μειονότητα των stars δεν την δεκάρα. Εγώ λέω πάντως να πάμε στη. Δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα. Δεν θέλω να ακούω αυτό το όνομα. Εντάξει, εσύ δεν θες να ακούς αυτό το όνομα, αλλά αυτή λύσαξε να σας βγάλει. Αποκλείεται, αυτή θέλει να με βγάλει με τη Μαρίνα. Με την κυρία Κουντουράτου ήθελα. Μα δεν καταλαβαίνεις, βρε κουτό, ότι αν βγείτε από κοινού και δώσετε εξηγήσεις, θα τους βουλώσετε καλύτερα τα στόματα. Λες, βρε τόλη, και αν τα χάσω και δεν ξέρω τι να πω, αυτή θα με ξεσκίσει. Θα σου βάλω εγώ το κιούμορι, μη σε νοιάζει, θα τα διαβάζει και τα λες. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Κωνσταντίνε, τι είναι αυτά που διάβασα. Με πήρε προηγουμένως ο πτέραρχος ανάστατος. Τι είναι αυτά. Τι σου λέγα. Είναι ώρα τώρα να ανησυχούμε και τον πτέραρχο. Να πάθει τίποτα ο χριστιανός. Μην μπορεί μετά να πάει στη λαϊκή να πουλήσει ψάρια. Μιλήσατε ή δείξατε, κυρία μου. Τίποτα, τίποτα. Πρέπει να βγει στην εκπομπή να αποκαταστήσει την τιμή σου. Εγώ! Εγώ να πάω στην εκκλησία να δω το γιο μου να παντρεύεται με αυτό το πράγμα. Δεν νεκροφυλάω καλύτερα τη Φαλκονέρα. Χριστέ μου, τι ήταν αυτό που με βρήκε. Ούτε τηλεόραση με την ησυχία του δεν μπορεί να δει κανείς. Ηρεμήστε, κυρία Αντένη μου, θα σας έρθει τίποτα. Τι άλλο να μου έρθει, ό,τι ήταν να μου έρθει, ήρθε και με βρήκε. Ποτέ. Ακούστε όλοι, ποτέ δεν θα το επιτρέψω, ποτέ. Ηρεμήστε. Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την ντροπή. Κυρία Αντένη μου, σας παρακαλώ, ελάτε να πιούμε ένα ποτό και μετά να πάτε να ξαπλώσετε. Τι λες, αγόρι μου. Απόψε δεν είναι για αμέθης απόψε το κορίτσι μου. Απόψε τόλοι κλείσαν οι ουρανοί. Απόψε κάποιος θα χαθεί. Δεν αντέχω, Απόστολε. Θα πάω να τον βρω. Τι θα πάτε να κάνετε, κυρία Αντένη μου. Πάω να βρω το νεανικό μου σφάλμα που λέγεται Κωνσταντίνος Μαρκοράς για να του μιλήσω. Δεν τον μεγάλωσα εγώ με στερήσεις και θυσίες, ξοδεύοντας μια περιουσία σε γουβερνάντες για να τον χαραμίσω τώρα σε μια μισοριξιά. Για πριν Ισλάβα, Ψεκούσκου. Εσύ γιατί κλαις, βρεζόν. Ψιέζα μου σβιχότζα. Ορίστε και η Μαρούσκα στην καμήλια λίστα αναμονής. Μόρι, γιατί δεν την παντρευόσουν εσύ την ξινή να γλίτωνα και από τις δυο σας. Μα να μια νιεράβιτσα. Τα άκουσες αυτό. Τελικά αυτό το μόμολο μόνο στον Κωνσταντίνο αρέσει. Τόση κακογουστιά πια αυτό το παιδί. Ορισμάλι και για την Ιβίτζη. Νιτσεβό κρασίβα, βαμπαέτα μου, νιβόνιετ φκούσα. Τι λες, μωρή, η διασταύρωση ιασμού με μυρμικοφάγο που θα με κρίνει σε μένα 10.000 πρόστιμο και μία εβδομάδα διακοπή ρεύματος για να μάθεις. Χαρασό! Και πού σε φέρε μου την τσάντα μου, ένα φλασκί με μαργαρίτα, το Σμιθ Γουένσον με δύο σφαίρες και φεύγουμε. Απόστολε, είσαι έτοιμος. Μισό λεπτό, κυρία Τένι, ψάχνω να βρω τη Μαρίνα, αλλά είναι άφαντη. Δεν απαντάει ούτε στο σπίτι ούτε στο κινητό. Λες, άκαρε καμιά τρέλα το πουλάκι μου με τις μαλακίες που κάνει αυτό το γαϊδούρι. Ελπίζω όχι.
Αλλά πάλι αυτή είναι παρορμητική, λέτε να αρχίσω να ανησυχώ. Λοιπόν, πήγαινε μέσα αυτό το ρεζίλι, ψάξε να τη βρει και τα λέμε μετά. Καλά, θα περάσω να ψάξω από το σπίτι, να δούμε. Αχ, κοριτσάκι μου, με τι κανάλια πήγε και έπλεξε. Κυρία Ντένι μου, μην την κλαίμε από τώρα. Εγώ φταίω εγώ. Που όταν του στάθηκε το μήλο στα 11, τον έτρεξα αμέσω στο γιατρό, ενώ έπρεπε να τον αφήσω να πνιγεί. Και είχα αφήσει στη μέση μια περίφημη παρτίδα πινάκλ. Είμαστε θυμάμαι. Κύριε Ντένι μου, σας παρακαλώ να πηγαίναμε καλύτερα. Αχ, Μαρίνα μου, που να είσαι. Πρέπει, Φλόρα μου, τι κάνεις εκείνη τη διάρκεια. Τι λες, παιδί μου. Πρέπει να σαπουνίσω τα σερβίτσια, να γυαλίσω τα σημικά. Από τώρα δεν σε πιστεύω. Α, ναι. Όταν θα τραπεζώνουμε τον κόσμο και δεν θα έχεις ένα μαχαίρι καθαρό, θα σου πω εγώ δεν σε πιστεύω. Μέχρι τότε έχουμε καιρό. Ναι. Νομίζεις. Κωνσταντίνε. Εδώ. Είναι αυτός. Να μαζί σου τα παιδιά. Δεν το βλέπω ούτε και το εύχομαι. Πού είναι ο γιος μου? Τι είναι, Ντέν? Δεν νομίζεις, κύριε, ότι όφιλες μια ενημέρωση στη μητέρα προτού προβείς αυτό το απονενοημένο διάβημα? Γεια σου! Δεν μας κατεμοιάσεις εσύ χρονιάρα μέρα. Με ανθρώπους που έχουν περάσει την κακαβιά της ανοησίας δεν μιλάω. Τώρα μιλάω με το γιο μου. Μπορείς να μου πεις τι σε έπιασε? Εμένα τι με έπιασε? Που έβλεπα μια χαρά X-Files, κάνει διάλειμμα, αλλάζω το κανάλι και σε βλέπω να πετάγεσαι και να αρχίζεις τις αηδίες για γάμους και ξαράσματα. Σας το λέγαμε αύριο το πρωί αν αυτό είναι το πρόβλημά σας. Ας τα διάλειμμα ρε Σαλαμούρα που πήγες και τον κουκούλωσες στον ηλίθιο. Α, σας παρακαλώ. Όσο και να με παρακαλάς δεν θα σε λυπηθώ. Και τι σε νοιάζει εσένα μόνο τι θα κάνουν τα παιδιά με τη ζωή τους? Με νοιάζει, γιατί αυτές τις αποφάσεις δεν τις παίρνουν από τη μια στιγμή στην άλλη. Γιατί τι είναι ο γάμος, βρε, η εξωτερική πολιτική του Πάγκαλου. Ο γάμος θέλει σκέψη, θέλει συζήτηση, θέλει να κάτσει μέσα σου η ιδέα, να οριμάσει. Και να σαπίσει μέχρι να αποφασίσει ο προκομμένος σου. Πόσο πια να οριμάσει? Το ξέρεις, μωρί, ότι αυτή σε λίγο θα τρέξει το φουστάνο της μαζέ μου τα βυζιά από τα μπούτια. Κοριτσάκι, να μην σπασίλε! Τι είναι αυτό που λες τώρα και εσύ, Φλόρα, σε παρακαλώ! Σκάσε μου, για σένα δουλεύω. Αν θυμάσαι, κυρία μου, ο προορισμός της γυναίκας είναι ο γάμος. Η γυναίκα χρειάζεται στεφάνι. Και ο νεκρός επίσης. Γι' αυτό κανόνισε την πορεία σου. Μίλα και εσύ, βρε. Ναι. Τι ναι, βρε, μίλα, πες κάτι. Τι να πω. Σωστά. Τι να πει. Είναι και να πει. Αγιά, που να σου πω, πουπού. Δεν μιλάω, δεν μιλάω, αλλά. Για, λέγε. Θα μιλήσω. Έρχεσαι εδώ πέρα. Μας αναστατώνεις. Μας βρίζεις. Τι καταλαβαίνεις τώρα? Εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι αυτές οι δύο σε έχουν απομονώσει για να σε απομακρύνουν από τη μανούλα. Πού? Που να μου μπουκιάσεις, βρε! Και στο φινάλε, επειδή έχουμε ακόμα ληξιαρχική σχέση, σου απαγορεύω αυτό το γάμο. Ντένι, για να τελειώνουμε. Είσαι ο τελευταίος άνθρωπος που μπορεί να επέμβει στη ζωή. Και αυτό το δικαίωμα το έχασες όταν ήμουν 11 χρονών. Τι ακούω, έχουμε φακελώσει τη μανούλα, για λέγε. Όχι, θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμουν 11 χρονών και μου στάθηκε το μήλο στο λαιμό και πήγα να πεθάνω και μου το κοπανούσες, 2 χρόνια μου το κοπανούσες που έχασες την παρτίδα στο πινάκι. Αυτό που λες εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου. Μάση περιπτώσει, αντί να με ευχαριστήσεις που πάω να σε σώσω από αυτή την κατσινάρα του εφετείου, με βρίζεις από πάνω. Α, σας παρακαλώ, δεν σας επιτρέπω. Α, σας παρακαλώ. Στους γκόμενους σου, που τους το παίζεις και κυρία, όχι σε μένα. Κωνσταντίνε, πες της. Ναι. Τι νεύρα, μίλα, βρε, μίλα. Διότι, κυρία μου, η Κατίνα και η Πλατίνα τον πρώτο χρόνο φαίνονται. Που νόμιζες ότι θα παντρευτείς το γιο μου και θα μπεις ξυπόλυτη στα σαλόνια των Μαρκοράδων. Εμένα, συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι χωράω όλο το μέσα. Κωνσταντίνε, όταν αποτινάξεις από πάνω σε αυτό το πράγμα, τότε πάρε με τηλέφωνο. Καληνύχτα. Καληνύχτα. Να ζήσετε, να ξεκινήσετε καλούς απογόνους, ρε εσείς, τι έπατε? Τίποτα. Για τις κουρτίνες του καθιστικού, μάλλον. Ρε θηρίο, φυλάκι, ρε φυλάκι. Καλά μας κούβανε πάλι. Ναι. Έχει μια μανία με την κόφωση το σπλάχνο μου. Σου λέει, αφού δεν ακούω εγώ, να κουφάλω και τους άλλους να έχω και παρέα. Ναι. Ναι, έλα. Δεν την βρήκες? Έψαξες παντού? Πουθενά, α. Καλά. Όταν μάθεις τίποτα, πάρε με αμέσως τηλέφωνο. Χριστέ μου. Κάτσε ρε. Κυρία Ντένι μου, τι συμβαίνει, τι έγινε? Ένα, ο Τόλης είχε ραντεβού με τη Μαρίνα μετά την εκπομπή την απόψινη και από εκείνη την ώρα αγνοούνται τα ίχνη της. Τι πράγμα! Αγνοούνται τα ίχνη της. Και εσύ γιατί ανησυχείς? Εγώ ανησυχώ, σιγά μην ανησυχώ και... Και τι κάνουμε τώρα? Τι να κάνουμε, βρε, τι μας κόφτει εμάς? Μας κόφτει εμάς, σιγά μην μας κόφτει εμάς, μπορεί, δεν πάει να... Τι ακριβώς σου είπα? Να μου είπε, πέρασε από τα νοσοκομεία, τώρα θα πάρει την άμεσο δράση και αν δεν κάνει τίποτα και εκεί, θα περάσει και από τα νεκροδομεία. Μα τι είναι αυτά που λέτε, κάπου θα έχει πάει? Τι λες, αγόρι μου, που να έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα? Τι λες, αγόρι μου, που να έχει πάει 12 η ώρα τη νύχτα? Γιατί δηλαδή αποκλείεται να έχει κάποιο ραντεβουδάκι? Σε παρακαλώ πολύ, πέτρο, άκου και ραντεβουδάκι. Και γιατί φύγεσαι ρε εσύ?
Γκόμενά σου είναι. Λέμε τώρα. Άκουσε και γκόμενα. Αλλά δεν κάνει να σπηλώνει με υπολείψεις. Κάτσε ρε, μια στιγμή. Δηλαδή, αποκλείεται να έχει κάποιο ραντεβουδάκι και να ξέχασε το ραντεβού με τον Τόλι. Ναι, σωστά. Μπορεί να συζητάει με κάποιον άγνωστο στον δρόμο που της έκανε πρόταση γάμου. Είναι πολύ της μόδας τελευταία να γίνονται γάμοι στο πόδι. Που να χτυπάς τον κόλο σου κάτω, αυτός ο γάμος θα γίνει. Άντε να παίρνουμε σειρά και μικρότερες. Εγώ σου λέω, ας παντρευτεί. Τέτοιος που είναι, τέτοια του αξίζουνε. Αλλά όχι με αυτή την ξενέρωτη. Μιλές την ύφη σου ξενέρωτη. Δεν είναι νύφη. Μα κυρία Ντένι μου, με αυτό το γάμο θα ολοκληρωθεί η ζωή του. Ωραία, στον γιάρο, τι πεταγιάσαι κι εσύ. Πού πας εσύ. Ε. Πού πας, λέω, εδώ μιλάμε για το μέλλον σου. Κατάλαβες που κατάντησες να συζητάς για το μέλλον σου με το ρεζίλι της παρομαξίας. Στο μέσα πάω. Και το κινητό τι το θες μαζί σου. Α, το κινητό. Μπας και χτυπήσει κανένα τηλεφώνημα. Τόσοι παίρνουν για να με χειθούν. Ναι, όλη η Αθήνα απόψε ξαγρυπνάει στα τηλέφωνα. Για το γάμο του διαδόχου του θρόνου. Μια στιγμή για να καταλάβω, κυρία Ντένι μου. Είστε εναντίον του γάμου γενικώς ή του Κωνσταντίνου συγκεκριμένα. Κοίταξε, Χρυσό. Ο γάμος είναι ένα είδος φιλίας που αναγνωρίζεται από την αστυνομία. Οπότε, γιατί να έχεις νταραβέρια με τους μπάτσους. Να τα μας, αρχίσαμε και τα σόκιν. Δουλειά σου εσύ ρε, έτσι. Καλά σου λέει Χρυσό μου, τι ανακατέβεσαι. Βρε Ντένι, μήπως να πήγαινε σιγά σιγά σπιτάκι σου, γιατί τον νυχτώσαμε. Ναι, αγόρι μου, έχεις δίκιο. Αρκετή ησύχηση πήρα σήμερα. Δεν έχω όρεξη να ξυπνήσω για τη Μαρούσκα για να εκτονωθώ. Άλλωστε, έχουμε μέρες για να ανακαλέσεις την απόφασή σου. Λοιπόν, φεύγω. Στο καλό και να μας γράψεις, αν και δεν ξέρω αν λειτουργεί ακόμα το φάξ στον Άγιο Πέτρο. Πέτρο, αγόρι μου, θα με πετάξεις μέχρι το σπίτι μου. Βεβαίως, κυρία Ντένι μου. Χαρά μου. Να σου λείπουν αυτά! Ακούσε εκεί τώρα, το βρήκαμε. Χαρά μου. Παρακαλώ. Έχει γιο η γυναίκα για να την πάει στο σπίτι της. Δεν είναι έρμη. Τη μάνα μου θα την πάω σπίτι της εγώ. Βρέστε, πες τα τσακίδια! Και έχουμε τόσα να πούμε για το γάμο σου. Έχει δίκιο εσύ, Φλόρα. Πού να τρέξεις, ενώ εμένα είναι στο δρόμο μου. Σε παρακαλώ πολύ, Πέτρο, που θα αφήσω κοξένους ανθρώπους να πηγαίνουν τη μάνα μου στο σπίτι της. Είναι καθήκον μου να τη συνοδεύσω. Ως μια πολύ μικρή ένδειξη ευγνωμοσύνης για την πολύχρονη προσφορά της. Θα ξεχάσω εγώ τότε που ήμουν 11 χρονών και πήγα να πληγώ από το Μήλο και παράτησε την παρτίδα. Το πινάκι. Το πινάκι. Για να με σώσει. Πάμε, μητέρα. Πάμε, αγόρι μου. Δεν πας και έχουν βάλει τίποτα μέσα στο χάρπι. Τι να έχουμε βάλει, μωρή, τι να έχουμε βάλει. Νερό και καφέ έχουμε βάλει, ρούφα. Εμένα γιατί μου μυρίζει. Λατάει να κανίτς, είπα η τζιόν τρίχαστ. Βόταλ μπογκούσιαστ. Τόλι, δεν είμαι καλά. Ακούω τη γυναίκα και νομίζω ότι μιλάει ρώσικα. Τόλι, ζαλίζομαι. Γι' αυτό σου λέω, κοριτσάκι μου, ποιες να συνέλθεις. Έλα, κοριτσάκι μου. Αυτά, παιδί μου και ρούφα. Έλα, δεν κρατάει. Έλα, δεν κρατάει. Αγόρι μου, Μαρίνα, παιδί μου, πώς είσαι. Χάλια. Πώς είσαι. Χάρμα, κυρία Ντένι μου, χάρμα. Τι χάρμα, Χρυσό μου. Εσύ δεν μπορείς να σταθείς στα πόδια σου. Νομίζετε. Τι κάνετε, κύριε Μαρκορά. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς. Ενώ τι κάνετε εδώ. Εδώ, να, ξέρετε, έφερα τη μητέρα μου, την Ντένι, που είναι περασμένη η ώρα. Ναι, σε ευχαριστώ, αγόρι μου. Πήγαινε τώρα, μην αφήνεις τη Φαλκονέρα μόνη της. Που ξέρεις, μπορεί να γυρίσεις και να είσαι ήδη παντρεμένος. Ναι, ναι, πάω εγώ τώρα. Πιέσαι λίγο. Λίγο, πόρα, έλα, κάνε και εσύ μια προσπάθεια. Έλα, κάθεσαι για κοιτάς. Έλα. Μήπως θέλετε τίποτα. Ευχαριστώ, αγόρι μου, θα τα πούμε το πρωί. Έλα, Μαρίνα μου. Έλα, Έλα, μπράβο. Μήπως πειλάει κανείς. Έχει εδώ στην πλατεία Μαυρίλης σε μια καντίνα που κάνει κάτι σαν πιτς, μα κάτι σαν... Όχι, ευχαριστούμε, δεν πεινάμε. Καληνύχτα. Α, δεν πεινάτε, καληνύχτα. Έλα. Τσιγάρα! Μήπως θέλει κανείς σας τσιγάρα. Κωνσταντίνε, εδώ είσαι ακόμα. Πάω. Τόλι! Έλα ρε. Ο Τόλις. Τι γίνεται, φίλε. Εδώ είσαι. Μαρούσκα, 4 τράει. 4. Φόταν Μποκούτσιας. Λοιπόν, λέγε ρε, τι γίνεται. Τι να πούμε, παιδί μου, ξημερώσαμε. Πάμε να φύγουμε. Καληνύχτα. Καλά. Καληνύχτα. Εμείς... Πάμε. Καληνύχτα. Πάντως, αν χρειαστείτε τίποτα... Καληνύχτα, αγόρι μου. Καληνύχτα.
Τόλι! Την τζάντα. Καληνύχτα. Τον είδες, δεν έλεγε να ξεκολλήσει. Ναι, καλά. Καλά, έπρεπε να τον έβλεπες πως έκανε. Όταν έμαθε ότι σε ψάχναμε, τρεις και μία τον πήγε. Άρα τον νοιάζει. Εμένα όμως δεν με νοιάζει. Το βλέπω, Χρυσό μου. Το βλέπω, αλλά έλεγα... Να μην λέγατε τίποτα. Εγώ θέλω να ξανακούσω για αυτόν τον κύριο. Έλεγα, Χρυσό μου, έλεγα τώρα μήπως τον αδικείς, γιατί εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ μου. Εγώ τον αδικό. Παντρεύεται, κυρία Ντένι μου, άκου τον αδικό, έδειξε τι είναι και τι θέλει. Γουρούνια, κυρία Ντένι μου, όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Σας το λέω εγώ. Έρχεσαι δεύτερη, Χρυσό μου. Η μάγισσα Κίρκη ήταν η πρώτη γυναίκα που κατάλαβε ότι όλοι οι άντρες είναι γουρούνια. Τι γίνεται, πώς είναι? Πώς να είναι, κυρία Ντένι μου, δεν τη βλέπετε. Την έχει πάρει τελείως από κάτω. Είναι που μου έκανε πως δεν την νοιάζει, καταλάβατε. Το πουλάκι μου θα μου το πεθάνει ο αλήτης, αλλά ένιωσε κι εγώ δεν πρόκειται να επιτρέψω να γίνει αυτός ο γάμος. Κυρία Ντένι μου, πρέπει να συνέλθουμε, νομίζω. Ο Κωνσταντίνος σε 29 μέρες παντρεύεται. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση και να δεχτούμε την πραγματικότητα. Πρέπει να μάθεις, Χρυσό μου, πως αν η πραγματικότητα δεν συμφωνεί μαζί μας, τόσο το χειρότερο για αυτήν. Το κακόβερο. Άρα για τον βλέπει αυτός ο μουρόχαυλος να δει τι χάνει ή του έχουν απαγορεύσει να βλέπει και τηλεόραση. Τώρα κύριε Ντένι μου, με συγχωρείτε, αλλά λέτε υπερβολές. Υπερβολές. Λες και δεν ξέρεις ότι τον έχουν τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί. Μεγάλο παιδί είναι, κύριε Ντένι μου. Από αυτά να φοβάσαι. Όχι, συγγνώμη, πες μου και εμένα για να καταλάβω. Έχεις δει εσύ ποτέ κανένα σοβαρό άνθρωπο να παντρεύεται? Ας πάρουμε εσένα, ας πούμε. Τώρα σε αυτό τι να σας απαντήσω, δε. Ένα. Καλημέρα, Ντένι μου. Τόλι, Χρυσό μου, πες τον κύριο, του οποίου πλην των άλλων αγνώ και το ονοματεπώνυμο, με κτητικές αντωνυμίες να απευθύνεται στα διάφορα ξέκολα που φιλοξενεί στο γραφείο του και όχι σε επισκέπτριες του υποδιάλυσης καναλιού του. Τόλι, Χρυσό μου, μόλις τελειώσει με την επισκέπτριά σου, έλα από το γραφείο μου που σε θέλω. Όχι και ρεζίλης, κυρία Ντένι μου, όχι και ρεζίλης. Βρε, άκου που σου λέω. Σώπα, τώρα έρχεται. Καλημέρα, Χρυσό μου, τι κάνεις? Πολύ καλά, ευχαριστώ. Με συγχωρείς το πρωί που δεν σε πρόλαβα. Όχι, δεν πειράζει, μου φτιάξε ένα καφέ η Μαρούσκα και μετά έφυγα. Τώρα με συγχωρείτε. Πώς την είδατε? Όπως το φανταζόμουν, να το παίζει η κούλα, αλλά έχει δαγκώσει την καρδιά της. Σαν τα σαγόνια του James Bond. Λοιπόν, εγώ πάω να τη μιλήσω και εσύ πιάσε το μουλάρι να δούμε τι σκατάξει στο μυαλό του, τι σκέφτεται. Και γιατί πιστεύετε ότι εμένα θα μου ανοιχτεί? Θα σου ανοιχτεί ο Κωνσταντίνος όταν δεν αισθάνεται ανταγωνισμό όποιου είδους, χαλαρώνει και τα ξερνάει όλα. Ναι, αγάπη του, μην ξεράσω. Άκου να θέλει να βάλει σε τάξη τη ζωή του ο κύριος. Εδώ δεν μπορούμε να τη βάλουμε σε τάξη εμείς που είμαστε και μόνοι μας. Θα τη βάλει αυτός με αυτό το πράγμα δίπλα του. Αλλά δεν την ξέρουνε καλά την Ντένι. Και τι να κάνουμε, κυρία Ντένι μου, ήταν να μην το βγάλει το προεδρικό διάγγελμα σε απευθείας μετάδοση. Τώρα πέταξε το πουλάκι. Καλά. Νόμιζε εσύ. Δηλαδή πρέπει να τον δείτε στα μαύρα και με κουλούρα στο κεφάλι για να το πιστέψετε. Ποτέ δεν θα γίνει αυτό, τ' ακούς. Αύριο κιόλας θα βάλω τα μεγάλα μέσα να ματαιώσω αυτό το γάμο παροδία που ετοιμάζει το καμάρι μου. Κάτω το πόδι. Μάλιστα. Και τι θα κάνετε? Δουλειά σου. Να σας πω, η δικιά μου τι κάνει? Τι να κάνει το πουλάκι μου? Φάγαμε στα μουγκά και μετά ανέβηκε πάνω. Έχει κοιμηθεί από νωρίς. Τι θες, μπορεί πρωινιάτικα? Μπορείτε να βγείτε λίγο έξω που θέλω να μιλήσω με το γιο μου. Πολύ ευχαρίστως. Εγώ πάω γιατί έχω να βράσω και τα βλήτα. Εγώ δεν πάω πουθενά. Θα πας γιατί αλλιώς σε βλέπω δεμένη πίσω από το γαμπριάτικο αυτοκίνητο μαζί με τα ντενακεδάκια. Καλά που μου το θύμισες, να πάω να ψάξω για καμιά BMW. Βρε. Βρε εσύ. Βρε εσύ. Ξύπνα, βρε. Ξύπνα. Ξύπνα πια. Τι θες? Δεν νομίζεις ότι είναι ώρα να ξυπνήσεις? Εξαιτία σου ξύπνησα και σε βεβαιώ καθόλου καλά. Δεν εννοώ να ξυπνήσεις από το κρεβάτι. Να ξυπνήσεις από το λίθαργο που έχεις πέσει και να σκεφτείς την κουταμάρα που πρόκειται να κάνεις. Τι είναι, βέβαια, που τι θες πάλι? Είναι ότι ετοιμάζεσαι να πάρεις μια γυναίκα που πριν από λίγους μήνες σου τα φόρασε, αυτό είναι. Τι πράγμα? Σε κεράτωσε, βρε. Και ευτυχώς που ήταν η καλή μανούλα να σε προστατέψει. Για να μην στεναχωρηθεί ο κύριος. Τι είναι αυτά που λες, Ντένι? Μήπως το όνομα Χρήστος Αντωνιάδης σου λέει τίποτα? Ναι, ένας τραγουδιστής είναι. Τον είχα συναντήσει κάποια στιγμή στους Δελφούς. Εσύ μπορεί να τον είχε συναντήσει κάποια στιγμή, αλλά η καλή σου τον είχε συναντήσει πολλές στιγμές για να αναπαραστήσουν τα αδελφικά, η Λευσίνια
και άλλα μυστήρια. Καταλαβαίνεις. Λέω, Ντέντι, η Μίνα με λαϊκό τραγουδιστή έχει άρρωστη φαντασία, το ξέρεις. Άρρωστα ήταν αυτά που κάνανε. Τι λες τώρα, Ντέντι, η Μίνα. Να είμαι η ξοπαρθένα σου, που το μόνο που την απασχολεί για την πρώτη νύχτα του γάμου είναι μη δεν αντέξει η παρθενοραφή. Καλά τώρα, σε πιστέψαμε. Κοίτα, μια φορά λέω κι εγώ την αλήθεια και δεν με πιστεύουνε. Εντάξει, εντάξει, κι αν έκανε κανένα λαθάκι, κορίτσι είναι. Ποιο λαθάκι, βρε παλιοκέρατα! Ακούστε το ρεζίλι των αρσενικών. Βρε, εδώ σου λένε ότι που ήταν άρρωστο έκανε κρυκρή του ψιλορίτη και έτσι μου λες τι ωραία θέα που είχε από εδώ πάνω. Βρε, αν σ' άκουγε ο πατέρας σου θα τράβε και τα κέρατα που μου φόρεσε. Α, καλά που σε πρόλαβα. Λοιπόν, θα έρθουμε αύριο με τη Μίνα να διαλέξουμε νηφικό από το μαγαζί. Πολύ ευχαρίστως, αλλά δεν έχουμε πια νηφικά. Το κλείσαμε το μαγαζί. Το κλείσατε? Ναι, το νοικιάσαμε για εκλογικό κέντρο στον Καμένο. Κρίμα, ειλικρινά λυπάμαι. Σε ποιον τα πουλάρουμε ρε αυτά, αφού εκλογές έχουμε σε 18 μήνες. Ναι, αλλά ο Καμένος κοιτάζει μακριά, δεν περιμένει τελευταία στιγμή. Ωραία, τότε να μου δώσει το τηλέφωνο καμιά γνωστή σου να μας κάνει και έκπτωση. Σιγά που θα υποχρεωθώ για ξένο γάμο. Και πού είσαι? Να κανονίσει και το τραπέζι με το συμπέθερο. Ράντε που θα ταΐσω και το σκατώσω εγώ. Δεν καταπίνω καλύτερα ένα μαγκάλι κάρβουνα. Δηλαδή, μέχρι παλιοκέρατά τον είπα και δεν ίδρωσε τα αυτιά του. Εμένα, αν μου λέγανε κάτι τέτοιο, θα φιγουράριζα σε όλες τις εφημερίδες. Έγκλημα τιμή στο κολονάκι από γνωστή καλονή της περιοχής. Τίποτα, τίποτα, παιδί μου. Αυτός δεν είναι γιος μου. Δηλαδή, δεν τζαντίστηκε, δεν έβρισε. Τίποτα. Είπε, παιδί είναι. Αν μας έριξε και κανένα κέρατο, τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε. Δεν μου λες βρε Απόστολε, πάντα έτσι άνετοι ήταν οι άντρες με το κέρατο ή εγώ θυμάμαι άλλα. Α, δεν νομίζω κυρία Ντέννη, κάτι άλλο θα συμβαίνει. Αυτός θα είναι. Φύγε τώρα και τηλεφωνιόμαστε αργότερα. Ναι, ναι. Φέρε το βιβλίο. Ορίστε κυρία Ντέννη μου, αυτή είναι η έκδοση που μου ζητήσατε. Ντόπρο ούτρο. Ντόπρο γιβίτσι ρε. Σε ευχαριστώ χρυσό μου, υπόχρεση. Να πηγαίνω εγώ τώρα. Γεια σας. Τι έγινε? Πού πας τώρα? Πάω, θα το πούμε μετά. Πού? Πάω μετά ρε παιδί μου. Τι έγινε, σου έφερε κανένα νέο βιβλίο? Ναι, το δεκαήμερο ενός κερατά. Μόλις το τελειώσω, θα στο δώσω να το διαβάσεις. Νόμιζα ότι αυτό το θέμα είχε λήξει. Σωστά, τι με νοιάζει εμένα, αλλά αν καμιά νύχτα επάνω σε αυτό το σεξ που νομίζεις ότι κάνεις μαζί της σε φωνάξει Χρήστο, μην έρθεις να ρωτήσεις τη μανούλα ποιος Χρήστος, γιατί τότε θα σου πω τις βρωμιές της και με τον Κυριαζή. Καλά, καλά, τέλος πάντων, εγώ ήρθα για κάποιες εκκρεμότητες. Ακούω. Ένα για το νηφικό ρε που. Αν μπορούσες να μας βοηθήσεις, εσύ ξέρεις. Εγώ νηφικός στη μέλουσα κυρία Κοκοβίκου. Δεν θα είμαστε καλά και μη μου το ξαναπείς, γιατί θα θυμηθώ την κλασική σου παιδεία και τη μύδια που έστειλε το φαρμακωμένο φόρεμα στη γυναίκα του Ιάσονα. Τώρα που το θυμήθηκα, έχω ένα μπουκάλι βιτριόλι στην αποθήκη. Άλλο. Για το τραπέζι στο πτέραρχο. Ένα μπουκάλι βιτριόλι έχω. Μην με κάνεις να τρέχω να βρίσκω κι άλλο. Όχι, όχι, λέω. Μήπως θα έπρεπε να καλέσουμε και τον Νικηφόρο. Αυτό ξέχνα το. Γιατί βρε που ο Νικηφόρος είναι σαν δεύτερος πατέρας μου. Δεν θα ήθελα να λείπει από το προγαμία μου τραπέζι. Αποκλείεται, γιατί πολλά προγαμία μας έχει κάνει τώρα τελευταία ο κύριος Κασιμάτης. Πάντως, δεν είναι σωστό. Ο Νικηφόρος ξέρεις πόσο μας αγαπάει. Τέλος πάντων, πες του να έρθει. Όχι τίποτα, να μην λέει ότι έχουμε και πρόβλημα. Θα τον βγάζετε πιο συχνά από το στάβλο. Θέλει ξεμούδιασμα το ζωντανό. Ντένι! Ξέρετε, ο πτέραρχος είναι αυστηρόναρχον και κάποια πράγματα τον σοκάρουν. Δηλαδή, αν τον πήγαινα στην κρεβατοκάμαρα, θα είχα πιθανότητες να φύγει. Μπουμπου! Σεβάστε τους καλεσμένους. Υποπτέραρχε μου, έτοιμο το φαγητό, καθόμαστε. Πτέραρχος, ωραιοτάτη μου, πτέραρχος. Πτέραρχος, ωραιοτάτη του πτέραρχος. Ναι, τα μπερδεύω. Είναι αρχή ακόμα, θα μάθει. Παιδί μου, ένα ποτήρι νερό, σε παρακαλώ. Δεν με κοιτάς τι ούτω τρόπος. Είπα και επέστρεφε με ένα ποτήρι νερό. Ξέρετε, πτέραρχέ μου. Όχι και πτέραρχε. Μπαμπά. Ξέρετε, μπαμπά. Μπαμπά. Σκασμός. Δεν μπορεί να σας απαντήσει, δεν καταλαβαίνει. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Κοφάλαλος εκγενετής. Όχι, η λυθία αρρωσίδα εκγενετής. Κομμουνίστρια στο σπίτι. Μήνα, γιατί δεν με ενημέρωσες. Ξέρετε, μπαμπά, δεν είναι από τις κόκκινες. Πολιτική πρόσφυγας είναι, την έδιωξαν από εκεί. Αυτυχό μου, κορίτσι. Τι θα τράβηξες κι εσύ με αυτούς τους άθεους, τους μπολσεβίκους. Βότκα ντάμπα, μπασκέτα λέλκα, ή? Τι είπε? Είπε ότι σας ευχαριστεί για τη συμπάθεια. Και επιφυλάσσεται να σας την ανταποδώσει. Μπορούμε να προχωρήσουμε στο τραπέζι? Βεβαίως, πτεραν.
αρχέ μου. Πού κάθομαι. Εδώ, υποπτέρα αρχέ μου. Έχετε μία μανία να με υποβαθμίζετε, κύριε. Ό,τι μπορώ κάνω, στρατάρχα μου. Βρε Ντένι, εσύ δεν είπες ότι θα είναι εδώ και ο Τόλης. Ναι, αλλά δεν μπόρεσε τελικά γιατί ήρθε ο μπαμπάς του από την Κυπαρισία. Αυτέρα αρχέ μου, πώς το λέτε, ευχαριστώ, συμπεθερούλα μου, στις χαρές των παιδιών μας. Α, μια κράμπα. Δεν πιστεύω να δει ποτέ σοβαρό. Μην ανησυχείτε, πτεραρχέ μου. Συγγνώμη. Μπαμπά. Εντάξει, μου πέρασε. Όλα περαστικά να είναι. Αμήν, κορίτσι μου. Από το στόμα σου και στο Θεού ταυτή. Σε πολλές ανατολικές χώρες, η γυναίκα δεν βλέπει το σύζυγό της πριν από το γάμο. Το ξέρεις αυτό εσύ, Κωνσταντίνε, παιδί μου. Σε πολλές δυτικές πάλι δεν τον βλέπει μετά το γάμο, το ξέρεις εσύ αυτό, Μίνα, παιδί μου. Πνευματώδες, πνευματώδες. Πέτρο. Τελικά, πού θα σας παντρέψω? Στον Άγιο Στέφανο, στην ενορία μας. Ούτε να το συζητάς. Στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος, να γερουργήσει και ο Χριστόδουλος. Σιγά, δεν σου φέρω και τον Πατριάρχη από το φανάρι. Σ' όλα να κάνω σκόντο, στο Χριστόδουλο όμως όχι. 75% είναι η δημοτικότητά του, δεν είναι οπικιώτη. Αν πηγαίναμε στην Αγία Σκέπη, στου παπάγου. Μην το συζητάτε, πτεραρχέ μου, μην το συζητάτε. Ή στη Μητρόπολη θα γίνει ο γάμος με το Χριστόδουλο το 75% ή στο Δημαρχείο με τον Αβραμόπουλο το 68%. Όλα να τα γνωρίσουμε. Τις σφιγμομετρήσεις όμως, όχι. Εγώ δεν θα επέμβω στα διαδικαστικά. Εκείνο που θέλω είναι να γίνουν όλα σεμνά, ενάρετα και χριστιανικά. Τότε να πάτε σ' άλλο γάμο. Πνευματώδες, πνευματώδες. Ναι, Νικηφόρε. Ναι. Ντένι μου, τι δώρο λες να κάνεις εσύ στα παιδιά? Αυτό είναι οικογενειακή υπόθεση και δεν σας αφορά, κυρία Κασιμάτη. Είπα μήπως τους κάναμε κάτι μαζί. Από πού και σπου υπάρχει καμιά σχέση μεταξύ μας που να μην τη θυμάμαι. Και πώς λέτε να γίνει ο γάμος? Εγώ θα έλεγα να γίνει πρωινός. Γάμος πρωινιάτικα. Γιατί όχι. Αν δεν πετύχει, τουλάχιστον δεν θα έχεις χάσει όλη σου τη μέρα. Πνευματώδες, πνευματώδες. Ναι, πνευματώδες. Πέτρο. Ναι. Εσείς, νεαρέ μου, πού εργάζεστε? Εμείς. Σε ένα τρελοκομείο. Ξέρετε, υποπτεραρχέ μου, σας κάλεσα απόψε εδώ στο φτωχικό μου, γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να μάθετε πριν γίνει αυτός ο γάμος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω το κοριτσάκι σας, τη μήνα μας, στο λαιμό μου. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Και όταν σε αρκετά χρόνια από τώρα θα πάω να τον βρω, τι θα του πω? Ήξερα και δεν μίλησα. Μα τι συμβαίνει, συμπεθέρα? Κυρία Μαρκορά, αν σας είναι εύκολο. Μα δεν θα συγγενέψουμε? Αχ, δεν ξέρετε πόσο θα το ήθελα, αλλά να είναι αυτός ο βαθύς πόνος που με τυλίγει. Αχ, δεν αντέχω, θα το πω. Αφορά την κόρη μου? Όχι, προς Θεού. Η μήνα σας είναι ένας άγγελος. Δεν ξέρετε εγώ τι αδυναμία που τις έχω. Για το δικό μου θέλω να σας μιλήσω, για τον Κωνσταντίνο μου. Κρέμομαι από τα χείλη σας. Μόνο αν σας είναι εύκολο να λέγατε στη Ρωσίδα σας ένα ποτηράκι νερό, σας παρακαλώ. Πρώτα η δουλειά, υποπτέραρχε, και μετά η διασκέδαση. Εντάξει, δεν σας ακούω. Αχ, από πού να αρχίσω, η δόλια μάνα. Αχ, δεν μπορώ, θα το πω. Ο Κωνσταντίνος είναι ένα αρχοκομμουνιστής. Μη μου πείτε. Δεν σας λέω, αλλά αφού επιμένετε, ο Κωνσταντίνος μου υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών της 17 Νοέμβρη, της 20 Μαΐου και πολλών άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ημερομηνία. Δεν πειράζει. Στην ΚΝΕ να μην ήταν. Και άθεος, υποπτεραρχέ μου, άθεος. Μικρός δεν είχε αφήσει η εκκλησία που να μην τη συλλήσει. Ό,τι βυζαντινές εικόνες υπάρχουν στο εξωτερικό, αυτός τις πούλησε. Γι' αυτό σας λέω, ιερόσιλος. Και εδώ που τις έχουν, νομίζετε ότι τις φροντίζουν? Να σε το άλλο, ανήθικος. Έχει καταστρέψει αυτός καριέρες. Μόλις βλέπει κανέναν καλύτερό του, τον θάβει στην κυριολεξία. Για να καταλάβετε, βλέπετε εσείς κανέναν της προκοπής στο θέατρο? Όχι. Είδατε που σας τα έλεγα? Ναι, αλλά για
να το κάνει, πρέπει να έχει τις λόγους του. Ας μην φτάσω στο άλλο. Είναι άρρωστος. Άρρωστος? Ναι, το σπλάχνο μου πάσχει από μια βαριά κληρονομική μεταδοτική ασθένεια σεξουαλικής φύσεως. Να, εδώ σας έχω και τη βεβαίωση από του σύγκρου. Ορίστε, σφραγίδα, υπογραφή, όλα εντάξει. Τι να πεις, η μισή καλή κοινωνία σήμερα έχει τέτοιες ασθένειες. Μάλιστα. Και όλα αυτά του έχουν δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, μια δυσλειτουργία, να την πω, ανικανότητα, να την πω, θα την πω. Ο γιος μου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Εγώ βέβαια το έχω πάρει απόφαση ότι δεν μπορώ να γίνω γιαγιά, αλλά... Γιατί να κάνουμε, αν θέλουν παιδιά ας υιοθετήσουν. Λεφτά έχουμε. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά τα κουσούρια τον έχουν κάνει επιθετικό, βάρβαρο. Φυσικά έχουν παίξει το ρόλο τους και τα ναρκωτικά. Ναρκωτικά? 4 αποτοξινώσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Να φανταστείτε, στην Ιθάκη έχω κάρτα μέλους. Αλλά είναι ισχυρό το χτυκιό. Και να πω πως δεν προσπάθησε. Προσπάθησε. Να φανταστείτε τώρα, το έχει περιορίσει σε 10 μυτιές την ημέρα. Τότε είναι σε καλό δρόμο. Και με την αγάπη της μήνας μου θα το κόψει εντελώς. Μακάρι να μπορέσει το κοριτσάκι. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν του αρκεί η αγάπη μιας γυναίκας. Τι θέλετε να πείτε? Αφήστε, δεν θέλω να επεκταθώ. Μα τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Ο μεγάλος καημός, το μεγάλο μαράζι της οικογένειας. Από τι νομίζετε ότι πέθανε ο πατέρας του? Από τι? 20 χρόνια τώρα προσπαθούμε να το κρύψουμε. Αλλά πλέον δεν ελέγχεται. Ο Κωνσταντίνος, ξέρετε, είναι αδελφή. Καλημέρα, Απόστολε. Α, καλημέρα, κυρία Αντένιμα. Άγιε, κάντε για μια δουλειά. Έχετε ακόμα και από εδώ. Τι είναι? Τι είναι, κυρία Αντένιμα, που σας τα περιμένω τα νέα. Σωστά, εγώ έρχομαι απ' έξω, εγώ φέρνω τα νέα. Που να μην τα φέρνω τέτοια που είναι. Γιατί δεν του είπατε για τη Μίνα και τον Αντωνιάδη? Πώς δεν του είπα? Όλα με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες. Μέχρι παλιοκαίρετα τον είπα, αλλά αυτός τίποτα. Δεν είχε τζαντίσει και δεν έβρισε τίποτα. Να βρήσει. Μπα, παιδί είναι, είπε, αν μου ρίξε και κανένα κέρατο, τι να κάνουμε, να το σκοτώσουμε? Φρε Απόστολε. Έτσι πάντα άνετοι ήταν οι άντρες με το κέρατο. Εγώ θυμάμαι άλλα. Τι να σας πω, κυρία Αντένιμα, δεν ξέρω τι να σας πω. Κοίτα το πουλάκι μου. Μαράζωσε. Ήθελα να ξέρω. Τι βλέπει αυτός ο λεχρήτης να δει τι χάνει? Αγιά. Πώς είσαι, χρυσό μου? Πολύ καλά, ευχαριστώ, πάω να αλλάξω. Χάλια. Πολύ βαριά το πήρε. Πώς να μην το πάρει, κυρία Ντένι μου, όταν ξέρω ότι ο άλλος θα ντυθεί γαμπρός σε 2 εβδομάδες. Α, αυτό να μην το ξαναπείς. Αυτό δεν θέλω να το ακούω. Αυτός ο γάμος δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Μα τι άλλο να κάνετε, κυρία Ντένι μου, όλα πια τα κάνατε, όλα. Όχι κιόλα. Απόψε έχω καλέσει στο σπίτι μου τον πατέρα της Ξηνής, να του πω 2 λόγια. Τι λόγια θα του πείτε, δηλαδή? Ξέρετε, υποπτεραρχέ μου, σας κάλεσε απόψε εδώ στο φτωχικό μου, γιατί υπάρχουν μερικά πράγματα που πρέπει να μάθετε πριν γίνει αυτός ο γάμος. Γιατί εγώ δεν μπορώ να πάρω το κοριτσάκι σας, τη μήνα μας, στο λαιμό μου. Γιατί εγώ είμαι άνθρωπος του Θεού. Και όταν σε αρκετά χρόνια από τώρα θα πάω να τον βρω, τι θα του πω? Ήξερα και δεν μίλησα. Αφορά την κόρη μου? Όχι, προς Θεού. Η μήνα σας είναι ένας άγγελος. Δεν ξέρετε εγώ τι αδυναμία που τις έχω. Για το δικό μου θέλω να σας μιλήσω. Για τον Κωνσταντίνο μου. Εντάξει, τι σας ακούω. Αχ, από πού να αρχίσω, η δόλια μάνα. Αχ, δεν μπορώ, θα το πω. Ο Κωνσταντίνος μου είναι αναρχοκομμουνιστής. Μη μου πείτε. Δεν σας λέω, αλλά αφού επιμένετε, ο Κωνσταντίνος μου υπήρξε ιδρυτικό μέλος των Ερυθρών Ταξιαρχιών της 17 Νοέμβρη, της 20 Μαΐου και πολλών άλλων τρομοκρατικών οργανώσεων με ημερομηνία. Δεν πειράζει. Στην ΚΝΕ να μην ήταν. Και άθεος, υποπτεραρχέ μου, άθεος. Μικρός δεν είχε αφήσει η εκκλησία που να μην τη συλλήσει. Να σε το άλλο, ανήθικος. Έχει καταστρέψει αυτός καριέρες. Μόλις βλέπει κανέναν καλύτερό του, τον θάβει στην κυριολεξία. Για να καταλάβετε, βλέπετε εσείς κανέναν της προκοπής στο θέατρο? Όχι. Είδατε που σας τα έλεγα? Ναι, αλλά για να το κάνει πρέπει να έχει τις λόγους του. Ας μην φτάσω στο άλλο. Είναι άρρωστος. Άρρωστος? Ναι, το σπλάχνο μου πάσχει από μια βαριά κληρονομική μεταδοτική ασθένεια σεξουαλικής φύσεως. Να, εδώ σας έχω και τη βεβαίωση από του σύγκρου. Ορίστε, σφραγίδα, υπογραφή, όλα εντάξει. Τι να πεις, η μισή καλή κοινωνία σήμερα έχει τέτοιες ασθένειες. Μάλιστα. Και όλα αυτά του έχουν δημιουργήσει, όπως καταλαβαίνετε, μια δυσλειτουργία, να την πω, ανικανότητα, να την πω, θα την πω.
Ο γιος μου δεν μπορεί να κάνει παιδί. Εγώ βέβαια το έχω πάρει απόφαση ότι δεν μπορώ να γίνω γιαγιά, αλλά... Γιατί να κάνουμε, αν θέλουν παιδιά ας υιοθετήσουν. Λεφτά έχουμε. Και όπως καταλαβαίνετε όλα αυτά τα κουσούρια τον έχουν κάνει επιθετικό, βάρβαρο. Φυσικά έχουν παίξει το ρόλο τους και τα ναρκωτικά. Ναρκωτικά? 4 αποτοξινώσεις έχει κάνει μέχρι τώρα. Να φανταστείτε, στην Ιθάκη έχω κάρτα μέλους. Αλλά είναι ισχυρό το χτυκιό. Και να πω πως δεν προσπάθησε. Προσπάθησε. Να φανταστείτε τώρα το έχει περιορίσει σε 10 μυτιές την ημέρα. Τότε είναι σε καλό δρόμο. Και με την αγάπη της μήνας μου θα το κόψει εντελώς. Μακάρι να μπορέσει το κοριτσάκι. Αλλά δεν το βλέπω. Δεν του αρκεί η αγάπη μιας γυναίκας. Τι θέλετε να πείτε? Αφήστε, δεν θέλω να επεκταθώ. Μα τι συμβαίνει? Τι να συμβαίνει? Ο μεγάλος καημός, το μεγάλο μαράζι της οικογένειας. Από τι νομίζετε ότι πέθανε ο πατέρας του? Από τι? 20 χρόνια τώρα προσπαθούμε να το κρύψουμε. Αλλά πλέον δεν ελέγχεται. Ο Κωνσταντίνος, ξέρετε, είναι αδελφή. Αδελφή? Όχι και τελειωμένη, λίγο όσο πατάει η μύγα. Αλλά αυτές οι παχές οι μύγες του Αυγούστου. Δεν πειράζει. Και εγώ νόμιζα πως ήταν κάτι σοβαρό. Α, δεν θα ακούσατε τι σας είπα. Σας είπα ότι ο Κωνσταντίνος είναι γκέι. Αδελφή! Προϊσταμένη! Φουστάρα! Πώς το λένε? Αφού δεν ενοχλεί τη μήνα μας, εμάς τι μας νοιάζει? Αφού τα θέλει και σένα ο κόλος σου, χρυσέ μου, πάρτε τον να δω τι θα τον κάνετε. Α, συγχωρείτε κυρία Ντένι μου, έχετε κόσμο, δεν ήξερα. Δεν πειράζει, χρυσό μου, πέρασε. Άλλωστε ο υποπτέραρχος έφευγε. Ψέματα, ψέματα, ψέματα. Όχι να μου πεις ποιον ταλαντούχο έθαψα εγώ από προσωπική εμπάθεια. Κατονόμασε μου τουλάχιστον έναν. Καλά, απ' όλα αυτό σε πείραξε. Βράσε τι με πείραξε εμένα. Εσύ να μου πεις τι πήγες και είπες στο πεθερό μου. Καταρχάς δεν αναγνωρίζω τη συγγένεια. Άκου πεθερό του. Και δεύτερον, να πας να κοιταχτείς και πάρε μαζί σου και τον υποπτέραρχο. Και αν θελήσουν να τον κρατήσουν, μην τους εμποδίσεις. Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος. Δηλαδή δεν του είπες όσο μου είπε? Όχι, όχι, όχι. Βρε, ήρθε εδώ ή δεν ήρθε? Για να είμαι ειλικρινής, ήρθε. Ωραία, και μιλήσατε. Για να είμαι ειλικρινής, ναι. Και στα όσα είπατε, αναφερθήκατε και σε μένα. Για να θυμηθώ. Ναι, για θυμίσου. Ναι, για να είμαι ειλικρινής, αναφερθήκαμε. Ωραία. Και τα όσα του είπες δεν είναι αυτά που μου είπε. Για να είμαι ειλικρινής, όχι. Τον Τάμες! Φέρετε μου τον Τάμες! Συγγνώμη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρκορά. Η Μαρίνα. Βέβαια. Καλησπέρα σας, κυρία Κουντουράτου. Λοιπόν, εσύ. Ναι, αγόρι μου. Επειδή έχεις κόσμο. Ναι. Θα τα πούμε μια άλλη φορά. Ναι, αγόρι μου. Θα τα πούμε μια άλλη φορά για την αναβολή του γάμου σου. Αυτό ξέχνα το. Ό,τι και να κάνεις, αυτός ο γάμος θα γίνει που να χτυπιέσαι. Μα για να μην χτυπιέσαι εσύ, μετά το κάνω, αγόρι μου. Ο Κωνσταντίνος. Ναι, γνωριζόμαστε, αλλά επειδή δεν είναι καλό να ανανεώνουμε κάθε τόσο τη γνωριμία μας, λέω να φύγω από το σπίτι σας, να μην αλλάζετε και πόρτες. Τι να πω, παιδιά μου. Εσείς ξέρετε το καλό σας. Σιγά να μην το ξέρουν. Αυτά είναι σε ξαφνιασμένα κοτόπουλα που μπήκε στο κοτέτσι Αλεπού. Ακριβώς μπήκα και δεν πρόκειται να τους αφήσω σε ησυχία. Εσείς εκεί να επιμένετε. Όχι, θα τους αφήσω. Όταν τους βλέπω να μου το παίζουν έτσι άνετοι, μου έρχεται να τους πετάξω στο κεφάλι ό,τι βάζω μου άφησε άσπαστο η Μαρούσκα. Παιδί μου, αυτή είναι τρελή και παλαβή ο ένας για τον άλλον. Όλοι το βλέπουν εκτός από τους ίδιους. Ναι, αλλά πρέπει να γίνει κάτι πολύ δυνατό για να τους αφυπνήσει τουλάχιστον τη ζαβή. Έννοια σου. Και εδώ το έχω. Τι είναι αυτό? Εισιτήριο για το τρίγωνο των Βερμούδων. Αν δεν την κάνει να συνέλθει και αυτό, τότε. Καλημέρα σας, κυρία Ντένι, δεν σας περίμενα. Αχ, ναι, χρυσό μου, με έμπλεξαν και εμένα με τις ετοιμασίες του γάμου. Κοντοζυγόνι, βλέπεις. Καταλαβαίνω. Για να έλαβα να μοιράσω προσκλήσεις. Ποιος θα μου το έλεγε ότι θα γινόμουν και κούριερ της κυρίας Αγγελοπούλου? Εδώ σου έχω και το δικό σου προσκλητήριο. Προσκλητήριο μου έπεσα από τα χέρια. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Εσύ που μου τάζες στον ουρανό τα αστέρια, τώρα στο γάμο σου με θες να με πάρω.
Μην ψάχνεις για χαρτάκι για δεξίωση, μετά θα γίνει εγκλειστό. Όχι, δεν. Πάντως με τιμάει η πρόσκλησή σας, αλλά δεν ξέρω αν θα μπορέσω να έρθω. Ναι, καταλαβαίνω, Χρυσό μου, καταλαβαίνω. Τι καταλαβαίνετε, νομίζετε πως με νοιάζει? Όχι, Χρυσό μου, απλώς εκείνη την ώρα θα έχεις δουλειά. Αυτό ακριβώς. Α, να μην το ξεχάσω, Βρετόλη, ανέβες τον κύριο Κασιμάτη, γιατί εγώ δεν έχω το θάρρος. Και κανόνισε να βγάλουμε το γάμο σε απευθεία σύνδεση. Εντάξει, να το πω, να δω τι θα μου πει. Τι να σου πει! Το μικρούτσικο, γιατί τον έβγαλε. Άντε, μην τα πάρω τώρα και ανέβω πάνω και δεν ξέρω και σε τι κατάσταση θα τον βρω. Έμα, δεν βλέπεις και ξεκουμπώνει το παντελόνι του και μου βρήκε δουλειά ο κύριος. Εμένα με θέλετε τίποτα άλλο, γιατί... Α, ναι, Χρυσό μου, αν δεν σε πειράζει, μπορείς να στείλεις κάμαρες στο γάμο του Κωνσταντίνου. Αν δεν σε πειράζει, φυσικά. Εμένα, τι να με πειράξει, μόνο κάμερες, γερανούς ολόκληρους. Τόλι, κανόνισε τις καλύτερες κάμερες για το γάμο του κυρίου Μαρκορά. Και τώρα με συγχωρείτε. Είσαι εντάξει, Χρυσό μου. Γιατί να μην είμαι, δεν καταλαβαίνω, συνέβη κάτι. Ήρεμα το πήρε. Να σου βάλω την πορτοκαλί κορδέλα ή την πλερουά. Ασυχτή ρόλη μου, χρήτσα, κάθε μέρα μπροστά πόδια μου. Πολύ ήρεμα. Καλά πάμε, πάρα πολύ καλά. Βαγγελή, σήκωσε το σε παρακαλώ, ρωτά ποιος είναι, γιατί έχουμε μια κουβέντα εδώ. Ναι. Τόλι, έλα. Από ένα πολυδύναμο λέει. Δεν καταλαβαίνω. Α, μισό λεπτό, κυρία Ντένι μου, με συγχωρείτε. Κάτω σου χλάσω. Μια κλίση τώρα, πολύ καιρό με ταλαιπωρούμε. Ναι. Πρώτη φορά βλέπω άνθρωπο να χαίρεται τόσο πολύ που έχει μπλεξίματα με την αστυνομία. Τι βλέπω, τι βλέπω. Αρέσει και καλώ την κυρία. Και καλά που ήρθες, μας έλειπε ο αρκουδιάρη. Σα ζήσει να ευχαριστώ. Πώς από εδώ, παιδιά μου. Έφερα με το δώρο μας τον κύριο καθηγητή. Έκτακτο, έκτακτο. Ποιος το διάλεξε? Πως είστε ωραιοτάτη μου. Ευχαριστώ, πτεραρχέ μου. Επιτέλους, το είπατε και μια φορά σωστά. Έκανα πρόβες. Μην ανοίγεις καλύτερο το ψυγείο και θα λιώσουν τα Στέφανα. Τι δουλειά έχουν τα Στέφανα στο ψυγείο? Τα πήρα από μια αποθήκη στο μεταξουργείο, ευκαιρία. 3.000 τα δύο. Αλλά ήτανε κομματάκια ελαττωματικά. Σου λείπανε κάτι ανθάκια. Έβαλα λίγο λόγκο, τα κόλλησα και τα βάλω στο ψυγείο να παγώσουν. Πετρό! Σε παρακαλώ, πάρε με από εδώ μέσα. Ωπα ρε κουμπάρα, τι έγινε. Άστα κουμπάρα τώρα και πάρε με από εδώ μέσα τώρα. Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, άντε, να πηγαίνουμε κι εμείς. Πού να πάμε, παιδάκι μου, τέτοια ώρα. Δεν είπαμε σήμερα να πάμε στο Αμόρε. Απόψε, βρε Πέτρο. Απόψε, βρε Πέτρο. Ρίξε τρελάτικες. Εσύ δεν φαγώθηκες να κλεισοθέσεις, άντε πάμε. Ναι, αλλά τώρα. Ω, δεν έχει τώρα, μου το υποσχέθηκες, πάμε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων, επειδή σου το υποσχέθηκα δηλαδή, γιατί εγώ αλλιώς. Τι, μήπως. Να. Πάμε εμείς τώρα. Άντε, άντε, αγόρι μου στο καλό. Καλή παράσταση. Γεια σας. Πάμε. Είχαν κανονίσει να πάνε θέατρο. Με τα Στέφανα, τι έκανες, τα πήρε. Ας αυτό το παρακαλώ. Θα μου τα φέρουνε, μήνα μου. Θα μου τα φέρουν από ένα μαγαζί από τη Σκουφά. Ωραιότατα, αλλά πανάκριβα. 30.000 να σκεφτείς το ένα. Τα 2.55. Μίνα, κορίτσι μου. Παρακαλώ. Όνειρο τον ηθικό. Λες και ράφτηκε για σένα. Ναι, ας μην βγάζαμε τα μάτια μας 5 ώρες με τη Μαριάννη για να το σου λουπώσουμε και θα σου έλεγα εγώ. Άντε, κορίτσι μου. Αξιώθηκες κι εσύ να το φορέσεις. Να ζήσεις. Ευχαριστώ. Αλίμονο, να μην σου ευχηθώ σαν μάνα. Αν και στο παρελθόν εμείς οι δυο έχουμε πει μια λέξη παραπάνω. Και δύο μπορώ να σας πω. Ναι, μη με παραξηγείς, μάνα ήμουνα. Λέω, μια και έφυγε ο Κωνσταντίνος, δεν με πετάς μέχρι το σπίτι να πιούμε ένα ποτό και να μιλήσουμε σαν μάνα με κόρη, βρε αδερφέ. Ελπίζω να μην μου κρατάς κακία. Αλίμονο, στη μάνα μου θα κρατήσω κακία. Και ό,τι είπαμε, νερό και αλάτι. Σαν να μην τα είπαμε. Μπράβο. Πάντα μου το έλεγα. Ότι είσαι έξυπνη και κοιτάς το συμφέρον σου. Γι' αυτό θα ήθελα να σου επιστήσω την προσοχή όσον αφορά σε αυτό το γάμο, γιατί λυπάμαι που το λέω, αλλά φοβάμαι ότι θα υπάρξουν μερικά προβλήματα. Ελπίζω να μην αρχίσετε πάλι τις ίδιες μαλακίες που είπατε στον Τέραχο για τον Κωνσταντίνο. Τα ξέρεις. Ήταν δυνατόν να μου το έκρυψε ο πατέρας μου. Σωστά. Εδώ δεν έκρυψε εσένα. Αυτό θα κράταγε κρυφό. Είπατε κάτι? Όχι, λέω, τίποτα δεν μένει κρυφό. Τίποτα. Εντελώς. Όπως καλή ώρα. Εκείνη η ξεχασμένη από σένα, αλλά όχι και από μένα, η ιστορία σου με εκείνον το λαϊκό τροβαδούρο, που δεν νομίζω ότι θα θέλες να τη μάθει ο Κωνσταντίνος μια εβδομάδα πριν από το γάμο σου. Την οποία, πόσο ξέρω, έμαθε και δεν του ίδρωσε ιδιαίτερα ταυτή. Σωστά. Και αυτό το ξέρεις? Όλα τα ξέρω. Όχι και όλα, Χρυσό μου. Για δοκιμάστε με. Αυτό που δεν ξέρεις, Χρυσό μου, είναι ότι οι άντρες προτιμούν να δηλώσουν αφοσίωση σε μια σημαία
παρά σε μια γυναίκα. Βοηθήστε με λίγο. Ναι, ο Κωνσταντίνος δεν κατέχει το μονοπόλιο στην πίστη. Α, για τη Μαρίνα λέτε. Πώς είπατε. Λέω, εννοείται τη σχέση του με την κυρία Κουντουράτου. Και αυτό το ξέρεις. Φυσικά και το ξέρω, κυρία μου, δεν είμαι αφελής. Τα μπλέξανε προ 5 μηνών, έκρυψαν το αχαλήνοτο πάθος του σε διάφορα μέρη, όπως καλή ώρα εκείνο το Σαββατοκύριακο στις Πέτσες, όπου ο δικός μου υποτίθεται ότι παρακολουθούσε σε εξυπηρικό θέατρο στο Λονδίνο. Τους έπιασε η φλόρα, αλλά τις έριξαν στάχτη στα μάτια. Καλή μου ρόχα, βλήκε αυτή. Πέρασαν 3 μήνες με αχαλήνοτο σεξ που μπορώ να πω ότι με ενόχλησε, αλλά με ξεκούρασε κιόλας. Και προσπάτως ο γιος σας είδε με τι είχε να κάνει και επέστρεψε εκεί που ανήκει. Τα είπα καλά. Καλά, δεν σε πειράζει. Η αλήθεια είναι ότι σε κάποια φάση πήγα να τρελαθώ, αλλά το ξεπέρασα. Εξάλλου, ό,τι έγινε, έγινε. Αυτή η ιστορία τελείωσε. Έτσι δεν είναι, μητέρα? Τι σημασία έχει. Ναι, τι σημασία έχει. Βρε, ξέρεις πως τη φωνάζουν στην Ευελπίδων? Τη συνομική Σιλόλα που τα κάνει όλα. Και μετά μου λες δεν έχει σημασία. Μην το βρίζεις το παιδί του, κέρατό μου. Τώρα μιλάμε για τα δικά του κέρατα. Και τι είναι, μωρή, κυρία Μίνα, γιατί να το κερατώσει το παιδί μας? Γιατί είναι από αυτές που τα φοράνε στον άντρα τους για να μην ανησυχούν τι θα κάνει εκείνος. Τι θα κάνει εκείνος? Ποιος εκείνος? Αυτά περί κεράτου που είπες, τι θες να πεις? Εγώ γενικώς ομιλούσα, εσύ γιατί αρπάχτηκες? Αρπάχτηκα? Εγώ αρπάχτηκα. Αρπάχτηκα γιατί έχεις πρόβλημα με το γάμο μου, γι' αυτό αρπάχτηκα. Δεν έχω πρόβλημα με το γάμο, με τα διαζύγια έχω. Και δεν μ' αρέσει καθόλου η ιδέα να είναι ο γιος μου ζωντοχύρος. Αν και θα σε προτιμούσα σκέτο χείρο. Κάνει πιο γκέλ στις δεξιώσεις. Μισού, μωρή, από τη θέση σου, κάρια! Ρε αγόρι μου, άκουσε τη μανούλα, δεν κάνει για σένα αυτή η κοπέλα. Γιατί, μα τι έχει? Απλή λογική, αγόρι μου, αν ήταν κανένα κελεπούρι. Μαλάκες ήταν οι δικηγόροι στην Ευελπίδο να την αφήσουν σε σένα. Και από ό,τι γνωρίζω, εκ του κλάδου της είναι πολύ. Οπότε αν φαντάζεσαι τι μας έμεινε αμανάτη. Άλλη μια κουβέντα μπορεί να πεις για την κυρία Μίνα. Θα σε στείλω για επώδυνη ευθανασία. Τ' ακούς? Ναι. Έλα, πες.